ότι δεν σας φτιάχνει το κέφι αυτό το τραγούδι. Πες ότι μας δεν εσύ... έχετε κουνηθεί λίγο, ότι δεν χορεύετε, δεν λέω σαν και εμένα εδώ μέσα στο στούντιο. Καλημέρα καταρχάς, καλημέρα σε όλους, τι κάνετε, πώς είστε. Εδώ είμαστε μαζί, θα πάμε μέχρι και τις 12, μπουγάτσα με hangover. Ελενάκη μου, τι γίνεται? Καλημέρα, μια χαρά εσύ. Καλημέρα. Δεν σε ξεσηκώνει, θέλω να πω λίγο. Με ξεσηκώνει απόλυτα, γιατί εγώ τα έχω ζήσει, δηλαδή αγόραζα αφισόραμα. Θέλω να μου πεις εσύ, γιατί δεν αγόραζα πώς, εγώ. Κατερίνα, να βγει ο Γκαργκαλατζίδης, ο Λίρατζης στο τηλέφωνο τώρα, τώρα, και να πούν αν έχουν ιδέα τι λέει αυτό το τραγούδι. Κοίταξε, κι εγώ κάποια κομμάτια, με κάποια κομμάτια ταυτίζομαι, γιατί έφτασαν και στα... Άκουγα από τη μαμά μου. Ναι, για την Κατερίνα ας πούμε. Δεν αγόραζες Κατερίνα? Πώς δεν αγόραζα? Μετά, τα βρήκα στη βιβλιοθήκη. Αφισόραμα που λέει. Βεβαίως. Έπαιρνες, ε? Βεβαίως. Popcorn. Βεβαίως. Σωτήρι. Τι άλλο? Popcorn, αν πρόλαβε, πες την ηλικία της εσύ. Εγώ δεν θα γίνω η κακιά. Όχι, popcorn δεν αγόρασε. Συγγνώμη, νόμιζα popcorn που τρώμε. Γιατί λέω εντάξει. Το περιοδικό. Όχι, δεν το πρόλαβα. Όχι. Δεν το θυμάμαι τουλάχιστον, δεν το αγόραζα. Τι μάλιστα άλλο? Του Φίλιπ Ασυρίγου τη φωνή είναι αντυχή. Εντάξει, αυτό. Δεν είμαι πασχετική. Ναι. Δεν μπορώ να σου εγώ πω. Ούτε τι εγώ άλλο? Βάλτε το Σωτήρι λίγο χαλιά. Ξανά, ναι, να τα αναλύσουμε όλο. Γιατί η κυρία εδώ πέρα λέει άλλα πράγματα. Σωτήρης Δασκαλάκης λοιπόν στην κονσόλα του ήχου. Το πάμε ένα-ένα. Θέλω ένα-ένα, βήμα-βήμα. Stop. Κάνε στην αρχή την εισαγωγή. 80's. Να πούμε ότι 80's είναι δεκαετία 80 με 90, σωστά? Νιώθω σαν γεφύρα που ενώνει δύο εποχές. Συνέχεια στρες από πληροφορίες πολλές. Λες τόσες τρελές και ριζικές αλλαγές. Στο νου μου μπλέκει το παρόν με το χθες. Βλέπω τον Κόνορ Μακγκρέγκορ να τη στρώει από το σουγκλάκο. Stop. Σουγκλάκο. Ναι, σουγκλάκο. Το ξέρω. Ωραία. Ρόδα Τζαβγή Κοπάνα. Συγγνώμη λίγο. Δεν ζει έτσι για να μην πετάξω ναι καμιά βλακία στον αέρα. Ναι, το θυμάμαι αυτό. Ρόδα Τζαβγή Κοπάνα. Ακουστά. Ακουστά. Καθηγητής. Ήταν καθηγητής. Δεν ήταν καθηγητής, κάνεις λάθος. Ήταν στο τρίτο του Ντίντιο σωματοφύλακας. Ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Στο 3 όμως ήταν του Ντίντιο σωματοφύλακας που τον ταΐζε τον μπιμπέρο. Θυμάσαι τον πλούσιο? Η Ελένη δεν, Κινέζικα. Δεν, καμία ιδέα. Δεν έλα, το... προχώρα, προχώρα. Τον Πέπε να κυνηγάει το Σαραβάκο. Ωραία, το έχουμε. Αυτό το έχουμε ποδοσφαιρικά, μη τι άλλο το έχουμε. Ναι. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Την Αντέλ να ακούει Μπόνι Τάιλερ. Ωραία, το έχουμε κι αυτό. Παπούτσια Six Tiger. Κάτι ας μου πούμε λένε τώρα αυτό. Κάτι μου λέει τώρα αυτό, αλλά δεν το... Τα Striker, τα παπούτσια. Όχι. Τα Strike. Τα ναι Strike, όχι, δεν το έχω. Φορούσες εσύ τέτοια παπούτσια? Γκρι με μαύρα κορδόνια. Και καρφώνει, μπάρλο. Μπάρ, όχι. Ναι, ενάστε, αλλά... Ήταν, όχι, και... δεν το έχω αυτό με τα παπούτσια. Strike. Ορίστε. Δεν το έχω, όχι. Strike. Δεν τα και πώς τα λέγαμε, γιατί τώρα έχουν ξεφύγει και τα λένε sneaker, ας πούμε. Sportex. Sportex. Να συνεννοούμαστε, αυτό, παιδιά. Αυτό το πρόλαβα. Άντε να αγοράσουμε καλά. Sportex. Sportex. Το έχω στο μυαλό. Μαμά, θέλω Sportex. Ήταν τα Sportex και τα καλά. Αυτά τα στη μικρή δύο παπούτσια Sportex, είδαμε. Ναι. Δύο παπούτσια. Συνέχισε. Εντάξει. Το έχω, το έχω. Λέγε. Μίστερ Μιγιάκι, το ναι έχω. Καράτε εκεί. Ωραία. Το έχουμε. Το παλιό, το παλιό. Το παλιό. Το οποίο θα ξαναβγεί. Είπαμε έτσι σε σύριαλ. Και νομίζω βγαίνει τώρα αυτές τις μέρες. Εντάξει, κοίταξε να δεις τώρα. Gangnam Style το έχουμε συζητήσει, το ξέρω ότι το ξέρει. Έχουμε χορέψει. Ήτανε και αρχές Zeros, δεν ήταν, 90's. Όχι ρε, όχι τώρα, πριν 4 χρόνια ήταν το Gangnam Style. Α, Gangnam Style. Μην το μπερδεύεις με το... Motherfucker. Αυτό το... Freestyler. Freestyler, ναι. Αλλά το MacGyver ούτε εγώ τον έβλεπα. Εγώ είχα προλάβει όμως το αυτοκινητάκι, το έξυπνο, πες το kit. Το kit τον πρόλαβα. Απλά μάλλον δεν το έβλεπα, ναι. Ίσως έχει ήδη και ο Σωτήρης. Συνέχισε Σωτήρη. Από μας τη λατρεία του Σωτήρη πάμε παρακάτω. Night Rider, να το, ναι. Αυτό λέω. Όχι, τίποτα, άσχετη. Δεν θυμάστε το αυτοκίνητο άσχετη που ήταν ηλεκτρονικό, μιλούσε. Και έμπαινε μέσα ο οδηγός. Ναι, ναι. Και έλεγε, φεύγουμε, πάμε εκεί. Και ήταν και γυναίκα. Η οδηγός. Όχι, το άλλο αυτοκίνητο. Γιατί είχε κάποια στιγμή και ένα φλερτάκι με άλλο αυτοκίνητο εκεί. Το θυμάσαι? Ναι. Πάμε παρακάτω. Ναι.
Τι είπες, τι είπες? Brightner. Όχι, ούτε καν. Όχι. Ούτε καν. Όχι, αλλά Steven Tyler, ας πούμε, τότε που crazy και τα... Oh, τι μπαλάντα το crazy, ρε παιδί μου. Και τι κόρη έχει. Να σου πω κάτι, δείχνεις την ηλικία σου. Ενέρεση όμως τώρα, τον αγαπάω. Εγώ είμαι στο Λίρατζι ακόμη. Δηλαδή, όταν εσύ το λογικά το Steven Tyler το ξέρεις από το Don't Wanna Miss a Thing. Ναι, ναι, ναι. Που είναι ήδη η τσίτα, η μάπα. Που έχει κάνει το πρώτο Botox. Πρώτο είναι, στο το πέμπτο τρίτο. Εκεί πέρα. Botox κούγια. Το βίντεο κλιπ του crazy. Εγώ δεν υιοθετώ. Ενώ τόσο προχωρημένο. Η κυρία το είπε. Ναι. Λοιπόν. Σε μένα φερθούν οι μιλήσεις και εγώ για εσύ. Λοιπόν. Το βίντεο κλιπ του Crazy που είναι ο Steve Tyler και στο βίντεο κλιπ παίζει η κόρη του, η Liv Tyler, που είναι τώρα ηθοποιός του Hollywood. Πιτσιρίκα τότε γύρω στα 16. Δεν. Όχι, ούτε δεν, αυτό. Δεν. Ούτε ο Σωτήρης δεν. Δεν το έχει δει. Εντάξει, ο Σωτήρης το πρόλαβε. Απλά δεν το έχει δει. Κάνουμε ανάλυση τραγουδιού. Ναι, αλλά συνέχισε, κορί... συνέχισε Σωτήρη. Έχει εδώ πέρα τώρα, χόρευε εσύ. Δολοφόνο, Permanent, πάτε στο perfecto της Madonna. Michael Jackson και πόνο, ο Major Tom που χαθεί και πίσω. Τα έχω, τα έχω αυτά. Όλα τα έχουμε, έτσι. Όλα, όλα. Είναι διαχρονικά αυτά. Εντάξει, είναι και διαχρονικά γι' αυτό. Ναι, all time classic, πάμε. Άλλο John Lennon έμεινε η Yoko Ono. Λιώνω σε σοκολατάκι, Τζοκόντα, είμαι το ψάρι που το λέγαν Wanda. Τζοκόντα. Και το ψάρι που το λέγαν Wanda, την ταινία. Την Τζοκόντα την πρόλαβες, τις διαφημίσεις. Ναι, ρε, εσύ. Την ναι, Νουαζέτα. Ναι. Κάτι μου λέει. Κάτι μου λέει. Το κύριε πρέσβη μας κακομαθαίνεται. Ναι, 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 το πρόλαβα, το θυμάμαι. Εντάξει. Περίμενε. Την Μπρουκ. Τι είπα τώρα, ο Σωτήρης σήκωσε φρύδι. Όχι. Δεν την πρόλαβε στην κολόνια την Μπρουκ. Όχι. Όχι την Μπρουκ στο σύριαλ, την κολόνια λέω. Πω, τι ωραίο. Συνέχισε. Σταματάει στη δεκαετία του 80. Σήμερα μόνη πίσω απ' ένα χειριστήριο. Τότε η Αλάνα ήταν το γυμναστήριο. Αντί για γκέιμι κρυφτό στο ραδιοκτήριο. Παύση. Τότε η Αλάνα ήταν το γυμναστήριο. Ναι, εντάξει, γόνατα όλοι έχουμε σημάδια. Πρόλαβα. Αυτό το πρόλαβα. Είμαι από τα παιδιά που. Τυχερό παιδί. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Που είμαστε τυχερά. Ναι. Μετά νομίζω τι λέει. Ήμασταν η τελευταία γενιά. Ναι. Κάνω μία παύση εδώ για να στείλουμε καλημέρα στην Αναστασία γιατί πάει στο αεροδρόμιο. Και μου ζήτησε να πείτε χαιρετισμού στον κύριο Γιάννη που μας πάει αεροδρόμιο και μας ακούει τώρα. Βεβαίως. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη και καλημέρα να προσέχετε το κορίτσι μας εκεί πέρα. Να το πάει με ασφάλεια το κορίτσι μας στο αεροδρόμιο. Καλό ταξίδι στο Αναστασάκι μας. Καλά Νάπολη. Να περάσει την Νάπολη. Νάπολη, έτσι. Είπαμε, όχι στην Νάπολη. Εντάξει. Θες να πάμε εμείς σήμερα με την Νάπολη. Ένα νησίνια ζητήσαμε. Εντάξει, τι ζητήσαμε και δεν μπορούσαν να το. Τέλος πάντων. Λοιπόν, λέει για gaming. Πες μου τι έπαιζες. Έπαιζες καθόλου. Όχι, ήμουν ένα κοριτσάκι. Των τεχνών και των γραμμάτων. Ούτε Ατάρι δηλαδή. Όχι. Ούτε Σέγγα. Όχι. Πω. Περίμενε. Να σε μαγαζί με. 19.000 μόρια, πώς βγήκα, νομίζεις. Πω. Σε μαγαζί που είχε ηλεκτρονικά. Ναι, έπαιζα το. Πώς το λένε, έλα, το συζητήσαμε και τις προάλλες. Πώς το λέγανε. Μαζί το παίζαμε. Που ρίχνεις τα κέρματα με τα ζευγάρια. Φωτοπλέι λέει. Το τώρα και είμαστε το 2000. Πάμε λίγο ξανά πίσω στις δεκαετίες τώρα. Α, όχι, δεν το έχω. Όχι. Pac-Man. Street Fighter. Λίγο. Donkey Kong. Street Fighter, φίλε. 2D. Βγαίνει, θέλω να σου πω, το διάβασα. Θα κυκλοφορήσει από τη Sega σε 3D. Το Street Fighter. Που είχε δύο κινήσεις. Μία με το χέρι, μία με το πόδι. Και το μαλλί ήτανε καρφάκι. Έλα, συνέχισε. Sport Billy. Ναι, εννοείται. Ωραία. Εννοείται. Τη Βάντα την ξέρεις δηλαδή. Εννοείται. Εδώ μιλάμε για τα πρότυπα γυναικών, έτσι. Ωραία, ναι. Σοφία Αλμπέρτη τότε ήτανε δυνατή. Ήτανε σαν ντουζένια της. Και τώρα κρατιέται καλά. Απλά τώρα είναι Σοφία Βεργάρα, έτσι. Παντέσκε κιόλας. Καλά και θέλω και τον άντρα και τη Σοφία τη Βεργάρα. Πέροχο ζευγάρι. Αλλά και η Σοφία η Αλμπέρτη τότε. Ωραία, ναι. Στις ταινίες αυτές. Μπράβο. Πόσο χρονών ηθοποιός ήταν τότε. 18 χρονών. Ναι. Δηλαδή πόσο είναι τώρα. Ξέρεις, πόσο είναι τώρα. 50 φεύγα. Ναι. Όχι, μπράβο. Μεγαλώσανε. Μπράβο. Κρατιέται εκπληκτικά.
Στα πλαίσια της συζήτησης που είχαμε πριν, το κρατιέται μια χαρά. Είναι το ίδιο που λέγαμε γι' αυτό για τα κιλά και θα το πούμε μετά. Επεμβαίνει ο αδερφός μου και μου λέει Μάριο, έπαιζε στο Nintendo. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σπύρο, την καλημέρα μας. Ορίστε, καλημέρα, Σπυράκου. Σπύρο, αν συνεχίσεις το ίδιο mood και αρνείται ότι ξέρει ολόκληρο το τραγούδι, να ξαναπαρέμβεις. Ευχαριστώ. Λοιπόν. Συνέχισε, Σωτήρη. Σέικερ του Κουικάρα, γι' αυτό σταμάτησε τώρα αυτός. Δεν έπαινα κακάο, αυτό είναι ένα θέμα. Αλλά το ήξερα, ναι. Μέχρι και, πρόλαβα... και εγώ. Μέχρι και εγώ. Πριν από το λαγό. Το θυμάσαι το κίτρινο. Ναι. Εσύ το πρόλαβες όμως με το λαγό, έτσι. Ναι, με το λαγό. Πριν από το λαγό ήταν ο Κουικάρας, που ήταν ένα φουσκωτό. Δεν ήταν συγκεκριμένο ζώο. Δεν βγαίνουν πια αυτά. Δεν κυκλοφορούν. Ο Νέσκουικ, κάνουμε και διαφήμιση τώρα, τέλος πάντων. Ο λαγός βγαίνει ακόμα, είναι αυτή η μασκότ. Του σοκολατούχου. Ναι, ναι, ναι. Πριν από το λαγό, λοιπόν, εκεί ήταν ο Κουικάρας. Ένα άμορφο πλάσμα, πολύ ψηλό, που ήταν αυτή η μασκότ του γάλακτος. Εξελίχθηκε κόλης. Και ο Κουικάρας. Ναι. Μπράβο. Έχω μια πελώρια λαχτά. Έλα, και το τραγούδι του Carnation. Που βουτούσε στο νερό στο σοκολατούχο γάλα, ρε παιδί μου, το θυμάσαι, σαν τζουλήθρα. Αυτό το θυμάμαι, να είδες. Γιατί το Carnation. Ναι, θέλουν να αρπάξουν τη Λόλα. Μα όχι. Ένα καλαμάκι τους τα αλλάζει όλα. Την απίθανη γεύση να πίνεις. Αν θες τον Carnation να γίνεις. Ορισμός της πετυχημένης διαφήμισης. Το θυμάσαι χρόνια μετά και το τραγουδάς ναι, στον αέρα. Ναι. Λοιπόν, αυτή ήταν διαφήμιση. Για δώσε, Σωτήρη. Συνέχισε. Παγωτό. iPhone λέω Walkman. Με αυτά πηγαίνουμε στο σχολείο. Τα θέτω και ναι. εγώ. Τα έχω. Τα μικρά είναι. Βέβαια. Θυμάμαι μπλε κτήρα μόλα σε ραφίνο. Τον Αναστόπουλο που πάει στην Αβελίνο. Τα δρακουλίνια, η τσινιά μπακοτίνια. Το έχουμε εδώ όλο, έτσι. Ναι, όλο. Θέλω να διαχωρίσω την ηλικία μου από αυτούς που θυμούνται τα Φοφίκο. Δεν τα πρόλαβα. Τα έχω δει μόνο από φωτογραφίες. Αλλά πακοτίνια, δρακουλίνια, ναι. Εντάξει, όλοι μας. Τα... Αυτά βγαίνουν και ακόμα, ναι. Ναι. Ήταν ειδικό το Φοφίκο, ναι. Η πατούσα τι ήτανε. Παγωτό. Ναι, το θυμάμαι. Μπανάνα. Ποια χρονιά. Α, τότε ήταν κι αυτά. Τότε δεν ήτανε. Η μπανάνα. Λες την πατούσα, την μπανάνα. Όχι, τη ροζ την πατούσα. Έχω και φωτογραφία, ήμουνα κοντά 2 χρονών. Θα στη φέρω. Έχω πασαλευτεί ολόκληρη με αυτή τη ροζ πατούσα. Την μπανάνα, η κλασική. Η μπανάνα, ναι. Τα καραμπόλα. Τα καραμπόλα, ναι. Που μετά έγινε Lucky Boy, Lucky Girl. Τα αλλάξανε. Γαλάζιο ροζ. Μπράβο. Με αντίστοιχο παιχνιδάκι του τίποτα. Του τίποτα. Και πώς κάναμε. Μια κοροϊδία και παγωτό, μια στάλα μέσα. Ναι. Και πηγαίναμε και ήταν από τα κρυβά παγωτά. Και πρόσεξε με. Δεν έτρωγα ούτε φράουλα ούτε σοκολάτα. Μου το έπαιρνε μάνα μου για να φάω μόνο το άσπρο και το δωράκι. Τα υπόλοιπα τα τρώγε η Βιρονία. Πώς μας κοροϊδεύαν έτσι μικρά με αυτό το δωράκι. Υπάρχει ακόμη το. Ναι, απλά με άλλο όνομα. Συνεχίζουν να βγάζουν με παιχνιδάκι. Το κρίκετ. Ναι, που ναι, ήταν ναι, πάλι ναι, ναι. και πελάκι χωρίς δώρο. Λωρίδες που ήταν ουσιαστικά βανίλια με σιρόπι φράουλα σοκολάτα. Αυτό όμως ήταν πολύ παγωτό. Ναι. Ήταν αρκετό παγωτό ναι. συγκριτικά με και το. Και ήταν και πολύ πιο παλιό από εμάς, απλά συνεχίστηκε μέχρι εμάς. Μέχρι εμένα, συγγνώμη, εσύ δεν ξέρω αν το πρόλαβες. Το πρόλαβα κι εγώ. Ωραία. Είχαν μείνει κάτι τελευταία στα ψυγεία και τα αγόραζα λοιπόν. Συνεχίζει. Ο μπαμπάς αθλητική Κυριακή ακούει. Σκαρταδό χατζή Παναγή Μαυροτίνο κούει. Στο παιδικό μου. Ναι, αυτά τα έχουμε. Ναι, εντάξει. Σπύρο Λούι με Usain Bolt. Οκ, καταλαβαίνουμε. Το έχουμε ακουστά. Πρωινάδικο ήταν το κομμωτήριο. Με φεριμπότ από το Ρίο στο Αντίριο. Ταξίδι έξω μόνο με διαβατήριο. Τσερνομπίλ. Ταξίδι έξω μόνο με διαβατήριο. Ναι, ναι. Τότε δύσκολα. 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 Τώρα δεν έχω βγάλει διαβατήριο εγώ σκέψου. Καν. Εγώ θα το βγάζα τώρα μες στο καλοκαίρι. Κοίτα, ότι πρέπει να το βγάλω πρέπει, αν με ρωτάς. Είναι και ένα 80, νομίζω, δεν είναι το παράβολο. Πρέπει να είναι γύρω στο 80 εκατοστάρι ναι, όλο μαζί. Ναι, και οι φωτογραφίες δεν είναι κλασικές, να σας πω ταυτότητας. Πρέπει και να είσαι είναι... τσίτα το μαλλί πίσω για πρέπει να φαίνονται όλα τα χαρακτηριστικά. Πρέπει να είναι τραβηγμένο το μαλλί πίσω, να είσαι τελείως αμακιγιάριστη γυναίκα. Και συγγνώμη. Και σε βγάζει ο φωτογράφος, έχει ειδικές αναλογίες, γιατί αυτά όλα τα μετράνε μετά ηλεκτρονικά και τα περνάνε στα συστήματα. Δηλαδή δεν το δίνεις στο διαβατήριο κάπου έτσι να το κρατήσει για ένα λεπτό. Όχι. Ποτέ, πουθενά, όχι. Για κανένα λόγο.
Στο Λονδίνο με διαβατηριό. Για την Άρσενα λες? Για την τότε να. Τώρα με Κοντρέρας, ας πούμε. Όχι. Όχι, όχι, σίγουρα. Σίγουρα, εγώ είχα πάει πιο πριν ήδη Γερμανία και ήμασταν μόνο με τις ταυτότητες. Άλλο Γερμανία λέει, άλλο. Α, σωστά. Άλλο Αγγλία. Δεν ήταν Σέγγεν το Λονδίνο. Κάποιος να μας πει αν θέλει διαβατήριο. Τέλος πάντων, θα το δούμε. Συνέχισε το τραγούδι. Παραπέτασμα στην εξύπνησή τα. Τηλέφωνο ροδέλα, όχι Facebook πετύχα. Τηλέφωνο ροδέλα. Επειδή κάναμε έτσι. Το, το κεντρικό. Γύρω, το καντράν λέει. Θέλω να σου πω ότι είχα μεγάλη ανικανότητα στο συγκεκριμένο τηλέφωνο. Λοιπόν, δεν εμείς το γυρνούσα μέχρι τέλους. Δεν ξέρω. Πάντα δεν μπορούσα να το. Κοίταξε να δεις. Εμείς δεν είχαμε. Δεν είχες τηλέφωνο ροδέλα? Όχι, είχαμε κατευθείαν, είχε φέρει. Το ναι. Μεγάλο, το παλιό, το τηλέφωνο. Το μαύρο, ε. Πω, πω, πω. Θέλω να σου πω ότι είχαμε τραύμα στην παρέα, στην κοριτσοπαρέα στο γυμνάσιο, γιατί μια συμμαθήτρια είχαν τέτοιο τηλέφωνο και τότε δεν ήταν που χρειαζόταν να πάρουμε κωδικό. Έπαιρνες κατευθείαν 4-4 κάτι. Τον πρόλαβα και τον κωδικό. Στο το να μην έχουμε κωδικό εννοείς. Όχι, όχι. Στα εσωτερικά. Για ένα διάστημα είχαμε κωδικό, τον πρόλαβα. Ναι, ρε πουλάκι μου. Πρόλαβες χωρίς. Και χωρίς πρόλαβα. Ωραία. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν. Οπότε η μαμά της φίλης είχε πάρει ειδική κλειδαριά, τη πουλούσε ο ΤΕ τότε. Κλείδωνε το 0 για να μην παίρνουμε περαστικά. Και η συγκεκριμένη μαμά δεν το είχε κλειδώσει το 0, επειδή το τηλέφωνο της δουλειάς της που σου λέει η Γεωργίτσα, το μόνο που χρειάζεται είναι να παίρνεις τη δουλειά όταν λείπει η μαμά. Δεν είχε από τα 7 και κάτω, οπότε τα είχε κλειδωμένα. Τραύματα είναι ο αυτά. Ο φίλος μας εδώ, ο Τίμος, λέει: καλημέρα. Κανονικά με ταυτότητα πας Λονδίνο, Αγγλία γενικά. Πήγα πριν 2 εβδομάδες. Εντάξει, το λύσαμε και αυτό. Για τώρα όχι το ξέραμε. Τίμο, πριν 4 μιλάμε όχι για πριν το 3. 7 χρόνια, ναι, πριν 7 χρόνια. Ω, ναι. Αν ήθελε διαβατήριο. Έχουμε αυτή την απορία γιατί ο Σωτήρης ήθελε διαβατήριο για την να τότε πάει, να λέει, για να το 11. Με την Tottenham, ναι. Οκ, okay. Για συνέχισε. Να το πάλι το strike. Αυτοκίνηση ήταν, ήταν εκπομπή τύπου Traction, ε. Εντάξει, και το Van Damme το ξέρεις. Ναι, ναι, ναι. Αλλά γιατί είναι μέχρι σήμερα. Είναι τευτέρι του μπακάλι την εποχή των σπρέτ. Ρέτσινα, μάλα, ματίνα και κρυστάλ μετ. Μες το κρεβάτι του προκούστη βλέπω Λάνα Ντελ Ρέι, DJ στο στούντιο φούσκι. Το και πω πω. Σε ποιο τραγούδι ήτανε? Έχω τη μέθοδο του προκρούστη. Τώρα που το είπε, δεν μπορώ να πω το υπόλοιπο. Αν θυμάσαι τη συνέχεια, είναι ακατάλληλο για αυτή την ώρα. Έχω τη μέθοδο του προκρούστη. Ναι, 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 το τελεία. Ξέρουμε, το ξέρουμε. Δεν χρειάζεται να προχωρήσει παρακάτω. Τελεία. Ο Τίμος λέει και τότε είχε πάει στην Αγγλία με ταυτότητα, κανονικά. Εντάξει, ωραία, Σωτήρης στιγμή είναι και πολύ ταξιδεμένος. Σωτήρη, δεν ξέρω, σε ταλαιπώρησαν με διαβατήρια. Είχες διαβατήριο? Κοίταξε να δεις. Και τώρα, άμα έχεις διαβατήριο, μπορείς να χρησιμοποιήσεις τις χώρες εντός. Κανονικά. Ωραία. Εγώ πρέπει να βγάλω. Εσύ πρέπει να βγάλεις. Συγγνώμη, εσύ έχεις που μου το πλασάρεις έτσι εύκολα. Έλεξε νομίζω το 16. Ε, ναι. Ναι. 18 έχω. Εσύ το έχεις και λόγω δουλειάς. Μπορεί να σου τύχει ένα ταξίδι. Αν και τώρα τα βγάζουν γρήγορα, ε. Δεν είναι εκείνο που περιμέναμε τότε το σήμερα. Θέλει ακόμη μέρες. Εγώ είχα βγάλει, το πήγα Φιλανδία. Και το έβγαλα μέσα σε 2 μέρες. Αποκλείεται μέσα σε 2 μέρες διαβατήριο. Τι κονέ είχες. Ναι, εντάξει. Ευχαριστώ. Γιατί μου είπαν ξαφνικά, φεύγεις Φιλανδία, ναι. Πέμπτη και φεύγαμε Δευτέρα. Έπρεπε μέχρι Πέμπτη Παρασκευή να έχει βγει. Αυτό το κονέ υπάρχει ακόμη εδώ στον αέρα, γίνονται όλα. Ναι, κορίτσι μου. Ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω, Σωτήρη. Είμαι ένα λάθος στην Ελλάδα των υβριδικών. Το σήμα της ομάδας μεταξύ των χορηγών. Είμαι διδάκτορ στο χάσμα γενεών. Τη διπλάσμα προμαύρη οθόνη. Από τον Τόμ και τον Τζέρι στη Ντενέρι. Στο όραμα τώρα μα πώ θα φτάσει η ξένη μουσική. Είπε πολλά τώρα, είπε πολλά. Είπε λάντα τα αυτοκίνητα, εντάξει, όλα τα προλάβαμε. Κυκλοφορούν και ακόμα και τα κοροϊδεύουμε όταν υπάρχουν ανάμεσά μας. Αθάνατα. Ναι. Αθάνατα. Κάτι γκρίτα έχω στο μυαλό μου πάντα, έτσι. Εγώ μπορντό το λάντα. Εγώ μπορντό. Ναι. Είπε μετά. Τόμ και Τζέρι. Ωραία, και αυτό το βλέπουμε ακόμα και τώρα.
Θα χρειάζομαι μία εκπομπή ένα-δύο ώρο ολόκληρο για τον Ντόμ και τον Τζέρι, τα υπαρξιακά που δημιουργούν και το what the heck, ναι, έτσι θα το πω, 50 χρόνια να κυνηγούνται και να έχουμε τα μισά επεισόδια να είναι δίπλα-δίπλα και να πίνουν καφέ ή γρανίτα. Κάτι άλλο συμβαίνει με τον Ντόμ και Τζέρι. Με ποιον από τους δύο ήσουν, στα ίσα τώρα. Γιατί εγώ... Με το γάτο. Με το γάτο. Ήμουνα με το γάτο. Τον λυπόμουνα. Το λυπόσου. Εγώ ήμουν με το ποντίκι, αυτός ο διάολος. Το λυπόμουνα. Έβλεπες ρε παιδί μου ότι είχε το διάολο μέσα, την αταξία. Έβλεπες ότι τι σκαρώνει πάλ. Την Μπάμπο τη θυμάσαι με τον χοντρό τον αστράγαλο. Λοιπόν, πήγαμε, φτάσαμε 10.30, όχι πήγαμε 10.30. Μία εβδομάδα θέλει για το διαβατήριο. Ωραία. Εντάξει, καλά είμαστε μία εβδομάδα. Φαντάζομαι θα ξέρω, αν μου βγει κάτι. Ναι, εντάξει. Θα το ξέρω μία εβδομάδα πριν για να προλάβω να βγάλω διαβατήριο. Το αναλύσαμε λίγο πολύ το 80's. Έχει ακόμη βέβαια δρόμο το τραγούδι. Δεν έχουμε πει τίποτα για καιρό. Δεν έχουμε πει τίποτα για γιορτές. Για κυπελούχο ΠΑΟΚ βεβαίως. FM κενό, καλημέρες, σχόλια, ό,τι θέλετε σχολιάζετε. Τα στέλνετε στο 54526. 1,24 βεβαίως η χρέωση. Συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ και χρεώσεις κινητής τηλεφωνίας. Πάμε στο διάλειμμα γιατί ερχόμαστε και δεν θα προλάβουμε τίποτα πάλι μέχρι και τις 12. Με Λοκομόντο μπήκαμε βεβαίως, Λοκομόντο Day στον Λίμπερο 107,4. Ότι δεν το ξέρατε αυτό το τραγούδι, δεν το έχετε ακούσει ποτέ δηλαδή. Όχι. Και εσύ και ο Σωτήρης. Ναι, ποτέ. 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 Δεν το έχουμε ακούσει καλοκαίρι μαζί. Δεν έχω βάλει ποτέ το συγκεκριμένο τραγούδι. Α, είναι και τραγούδι. Παλιό. Είναι παλιό. Όχι, ιδέα. Ιδέα. Το άλλο που είπαμε, ας πούμε, μετά να βάλει Γαμήλιο Πάρτι, το ξέρω και το χόρεψα και είχα δει και την ταινία. Ναι. Με φέι ξυλά. Υπέροχη φέι ξυλά, πανέμορφη φέι ξυλά. Λοιπόν, λέγαμε για τα πιτσιρίκια. Όχι, μας θυμίσατε πολλά και διάφορα να πούμε καταρχάς. Μας θυμίσατε το βιβλίο «Καλοκαιρινές διακοπές» με αυτό το κίτρινο εξώφυλλο, Νίκο. Πού το θυμήθηκες στις διακοπές μας? Ήτανε το κλασικό που τελείωνε το σχολείο και έλεγε ο μπαμπάς λοιπόν, πήγα σας πήρα από ένα βιβλίο. Ναι, ναι. Τρεις μήνες τώρα το καλοκαίρι, ναι, κάθεστε. Κάτι, ναι, να μην τα ξεχάσετε. Και είχε μέσα. Μαθηματικά. Μαθηματικά, πολύ μαθηματικά. Γραμματικά. Γραμματική, ορθογραφία. Βέβαια, όλα. Ένα χοντρό βιβλίο, αυτό με το κίτρινο εξώφυλλο, καλοκαιρινές. Υπάρχει ακόμη. Πρέπει να κυκλοφορεί. Νομίζω ότι μέχρι πριν λίγα χρόνια το είχαν πετύχει σε βιβλιοπωλείο. Σίγουρα υπάρχει και σε εφαρμογή. Είχε για πέμπτη δημοτικού, έκτη. Ναι, για κάθε τάξη. Είχε για κάθε τάξη. Έπαιρνε στο δίστικο βιβλίο του δημοτικού. Και στην ουσία ήταν μια σύνοψη της χρονιάς. Ναι. Όλα. Βασανιστικό το έλεγες. Βασανιστικό. Που σου πηγαίναμε, ας πούμε, διακοπές. Και, έλεγες τις 9. Γιατί ξέρεις, όταν είσαι πιτσιρίκι, 9 η ώρα θες να σε θάλασσα. Και σου έλεγε, θα λύσεις πρώτα 4 σελίδες και μετά θα πάμε στη θάλασσα. Τέλειωνε. Βάναυσο. Βάναυσο. Βάναυσο για διακοπές. Θα μου πεις βέβαια είναι και τρεις μήνες. Ποιος κάνει τρεις μήνες διακοπές πλέον? Κανένας. Εγώ και δεν έκανα ποτέ. Ψέματα. Τρεις μήνες δεν είναι, γιατί όσο πάνε και το μικραίνουνε. Πιο νωρίς τελειώνουν πλέον. Κόπε και εκείνο το 15 Ιουνίου, ξέρεις. Εγώ μέχρι 15-16 πλέον πήγαινα. Ναι, τώρα ξεκινάει. Καταρχάς, εγώ έδωσα Πανελλήνες μέχρι αρχές Ιουνίου. Ωραία. Γιατί έδωσα 7 μαθήματα. 21 Μαΐου είχαμε ξεκινήσει, μέχρι 15 Ιουνίου είχαμε τελειώσει και τα ενδοσχολικά, πες. Τώρα τα σχολεία, τα γυμνάσια, μέχρι 1 Ιουνίου έχουν τελειώσει πλέον. Υπέροχο. Ναι. Και μετά, ναι, αλλά σου πω κάτι, ξεκινούσαμε φροντιστήρια από 16 Αυγούστου. Άσε. Δηλαδή μετά το 15 Αυγούστου. Εμείς συνεχίζαμε μετά το σχολείο. Τα φροντιστήρια. Ναι, και κάναμε διάλειμμα το πρώτο 15ήμερο του 15 Αυγούστου. Αναλόγως στο group, ναι, αναλόγως στο τμήμα. Δύο τμήματα. Δηλαδή, αν ήθελες να γραφτείς στο καλοκαιρινό, ναι, έκανες ένα διάλειμμα για 2 εβδομάδες και ξεκινούσες κανονικά μαθήματα το καλοκαίρι. Εγώ όμως δεν ήμουν σε αυτό το group, ήμουν σε αυτό που ξεκινούσε 16 Αυγούστου. Γιατί εντάξει, είπαμε καλοκαίρι. Όχι, εμείς κάναμε όλο. Αλλά 16 Αυγούστου, έτσι, 17 ξεκινούσες. Ένα μήνα πριν ξεκινήσουν τα σχολεία. Και σου λένε, πέρασε κορίτσι μου, πέρασε αγόρι μου να τελειώνεις εκεί πέρα να πας πανεπιστήμιο. Και μετά είναι Αύγουστο που διαβάζεις για την εξεταστική που ξεκινάει 2-3 Σεπτεμβρίου. Διαβάζεις κι εσύ. Διαβάζεις κι εσύ. Στην καλοκαιρινή διάβαζα. Στη χειμερινή, όχι. Όχι. Πιο πολλά παίρνουν στο καλοκαίρι. Λοιπόν, δώσε τον καιρό, δώσε τον καιρό, γιατί τον χρωστάμε από το πρώτο ημίωρο. Καλοκαίρι. Εντελώς καλοκαίρι. Και εμείς που κατεβήκαμε πρωί, γιατί την Παρασκευή και το Σάββατο έβγαλε μια ψύχρα, η αλήθεια είναι. Είχαμε και τη βροχή την Παρασκευή. Αλλά νομίζω ότι σήμερα το πρωί και πάλι με τα κοντομάνικα έχει πάρα πάρα πολύ ωραίο καιρό. Και νομίζω ότι είναι ιδανικός καιρός για μπάλα και ποδόσφαιρο, για να πας στο, ναι, στο γήπεδο. Έλα όμως που το έχουμε κλειστό.
Το μαγαζί σήμερα. Το μαγαζί κλειστό. Τέλος πάντων, 13 με 25 βαθμούς θα έχει. Κοίταξε, για να πας έξω για φαγητό, για κανένα τσίπουρο. Και είναι και τα μάμι ώρες σήμερα των αγώνων που είναι στις 7. Προλαβαίνεις άνετα. Πας εκεί κατά τις 2-3 για τσίπουρα. Ξυπνάς, πας για ένα καφέ στην παραλία. Μπράβο. Πόσο καιρό έχουμε να πάμε για καφέ στην παραλία τέτοιες ώρες? Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Γι' αυτό σε κοιτάω. Πριν το συλλαλητήριο. Ναι, κάπως έπρεπε να βολέψουμε την ώρα πριν το συλλαλητήριο. Αλλά... Για θυμάσαι τι ωραία που ήταν, παντού γεμάτα, παραλία. Έχω μια αίσθηση, γιατί έχω πολύ καιρό να κατέβω καθημερινή παραλία, ότι έτσι είναι κάθε μέρα. Ναι. Δεν ξέρω τι κάνουν όλοι αυτοί. Έτσι πάντα είναι. Το είχα απορία. Έλεγα, δεν δουλεύει κανείς. Τέτοιες ώρες κι είναι όλοι για καφέ. Πραγματικά μεγάλη απορία. Αν είναι κάποιος που το κάνει χωρίς καμία διάθεση κριτικής. Μπορεί να δουλεύει, ρε παιδί μου, το απόγευμα ο άνθρωπος, ναι, και να κατεβαίνει τα πρωινά του για ένα καφέ. Μπορεί να έχει εξωτερικά ραντεβού και να κανονίζει και καφέ εκείνη αλλά την ώρα. Αλλά από τις 11 η ώρα εκεί όλα τα μαγαζιά στη Λεωφόρο Νίκης γεμίζουν, ρε παιδί μου. Ειδικά τώρα στο πρώτο καλό καιρό, στον πρώτο ήλιο, θα δεις ότι το μεσημέρι είναι όλα γεμάτα. Πάντοτε όταν παίρνω, ακόμη και φοιτήτρια όταν ήμουν, έλεγα δεν δουλεύει κανένα. Γιατί και οι ηλικίες που βλέπεις, δηλαδή, δεν είναι μελενίκου που θα δεις τα 20-18, ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Είναι ο 35ης, είναι ο 30ης. Είναι οι normal άνθρωποι που λες, ρε παιδί μου, ότι έπρεπε τέτοια ώρα να είναι στη δουλειά. Ναι. Αν είναι κάποιος να μας πάρει τηλέφωνο, να μας πει, δουλεύω βράδυ. Όλοι δουλεύουν. Δουλεύω απόγευμα. Η Θεσσαλονίκη έχει άλλα ωράρια, φιλενάδα, το ξέρεις. Άλλα ωράρια, άλλους ρυθμούς. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα σηκωθείτε να πάτε για έναν ωραιότατο καφέ κάτω στην παραλία. Ακόμη και στην Καλαμαριά, για να μην νομίζω ότι βγάζω την περιοχή σου απ' έξω. Ακόμη και στην Καλαμαριά, να πάτε για έναν καφέ. Μετά να το συνδυάσετε βεβαίως με φαγητό. Καλαμαριά και φαγητό τώρα. Πήγα, ξεκινάω χθες να κατέβω το βράδυ, παίρνω το λεωφορείο. Ναι. Κάθεται δίπλα μου, Ελενάκη. Γιατί λέγαμε και για τα έτη και τι παιδιά ήμασταν εμείς με τις σαλάνες και πώς είναι σήμερα τα παιδιά, έτσι. Ήταν ένα κοριτσάκι. Κουκλάκι. Ναι. Κουκλάκι. Ζωγραφιστό. Βία 16. Σάββατο βράδυ, ναι, είναι η, το καταλαβαίνεις, είναι η μέρα τους που βγαίνουν. Το καταλαβαίνεις και από το πρόσωπο που ακόμα δεν είναι γυναίκες. Το δικό μου το πρόσωπο. Τι δεν λέω για ρητίδες και τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Είναι πιο στρογγυλό ακόμα. Ναι, πιο λέει η επιδερμή. Δεν το καταλαβαίνεις. Ναι. Είναι πολύ φρέσκο το πρόσωπο. Μπράβο. Λοιπόν, βία 16. Μαλλί μέχρι τη μέση. Μακρύ, έτσι, μπόλικο. Φορούσε... Βάψιμο, εννοείται. Να φανταστώ. Όχι, δεν ήταν και φαίνονταν και η ηλικία της από αυτό. Μόνο κραγιόν φορούσε. Ναι. Μόνο. Θέλω να σου πω ότι τα νύχια της ήταν σαν της Ριάννα ή σαν της Φουρέιρα. Για τους άντρες αυτό το πολύ μακρύ, αυτό τριγωνικό. Το γατίσιο, το μακρύ. Που ναι. Το 90 μπορεί να ήταν μόνο αν κάποια έπαιζε την κακιά μάγισσα σε ταινία της Disney. Ωραία. Θέλω να σου πω ότι δεν αρέσουν καθόλου αυτά τα νύχια και δεν ξέρω και γιατί είναι μόδα κιόλας. Ναι. Η Ριάννα, ας πούμε, που είναι ένα φάσιο άϊκο, το υποστηρίζει. Ναι, ναι, ναι. Τώρα το... Τέλος πάντων, ας μην πούμε ποιες δεν πρέπει. Το είχε το κοριτσάκι. Ροζ μακρύ, Φουρέιρα, Ριάννα. Ναι. Ωραία. Ναι, ναι. Φορούσε ένα μπουστάκι. Μπουστάκι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό δηλαδή που θα μπορούσε να είναι και μαγιό. Ναι. Ωραία. Ζεστάθηκε. Είπαμε ότι έχει καλό καιρό. Τα έλεγες πριν. Ναι. Με ένα κολανάκι κοντό. Κολανάκι κοντό. Στη γάμπα. Στη γάμπα. Στο γόνατο. Ναι. Ναι. Μπορεί να πήγαινε για τρέξιμο. Φορούσε ένα τζινάκι στις 10.30 το βράδυ. Ναι. Εκείνη την ώρα δεν υδρώνεις, θα πεις εσύ. Εκείνη... Ο καλοπροαίρετος. Ο καλοπροαίρετος. Λοιπόν, άνθρωπος, και ναι, φορούσε και ένα τζινάκι από πάνω. Mm-hmm. Το οποίο δεν το φορούσε κανονικά. Ναι, γιατί έπρεπε να υποστηρίξει όλο το στυλ. Ναι, γιατί το στυλ ήταν ότι φοράω ένα στράπλες. Άμα φάω τον τζινάκι από πάνω, το έχω κρύψει όλο. Ήτανε όλο ριγμένο πίσω. Ναι. Δεν κρύωνε. Εσύ τι λες? Όχι. Δεν ξέρω τι να σου πω. Εγώ όλο κρύωνε. Είναι που βράζει και το αίμα του τώρα. Όσο και να βράζει το αίμα του, κουκλίτσα μου, έχεις έξω όλα τα μητρικά σου. Ναι. Στο έλεγε αυτό ο παπά σου, η μαμά σου, η θυή σου. Εμένα η μαμά μου και ο παπά μου δεν με πάνε ποτέ πώς βγαίνεις έτσι, ναι, έξω. Ποτέ. Ούτε εμένα μου λέγανε για τα δηλαδή, ρούχα. Αν φορούσαμε κανένα τέτοιο με λαιμόκοψη, μου έλεγε γιατί κορίτσι μου, καλόγρια θα πας. Βάλε ένα άλλο μπλουζάκι λίγο πιο ανοιχτό. Εμένα θέλω όχι να σου τσίτσιδο. Πω. Εγώ επειδή είμαι πολύ των φορεμάτων μέχρι το γόνατο, φούστες μέχρι το γόνατο, ξέρεις αυτό το λίγο το πιο σοβαρό, ναι, στυλ. Ήσουν και σημεοφόρο, συνέχισε. Ναι, με κατηγορούσε η μαμά μου γι' αυτό για το πολύ στενό μέχρι το γόνατο, ότι κάτσε βρε παιδί μου, αυτά τα φοράει μια μεγαλύτερη. Ναι. Οπότε εγώ ήμουν στο άλλο άκρο, που είχα πάντα το πολύ πιο σοβαρό στυλ, ντύσιμο.
Τώρα, αυτό χθες που πήγαινε. Δηλαδή, είχε και ένα μικρό τατουαζάκι στο δάχτυλο. Μεγαλώνεις και γίνεσαι περίεργη. Περίμενε τώρα. Μεγαλώνεις και γίνεσαι περίεργη. Γιατί στα 15 είχε ήδη ένα τατουαζάκι στο τέτοιο, στο δαχτυλάκι της. Ωραία. Κάτι, και εγώ το έκανα κατευθείαν. Το επόμενο βήμα σε 10 χρόνια από τώρα, γιατί όλο πάει και πιο πίσω. Ναι. Το επόμενο βήμα θα είναι στα 8. Και ναι, μετά θα φτάσουμε στα 4 που θα κάνουν τατουάζ ένα μπιμπερό. Να σου πω κάτι. Νομίζω ότι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με το τατουάζ. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Ότι μη βιάζεσαι. Γιατί εμείς δεν βιαζόμασταν. Όχι, ρε. Είναι αναλόγως στις εποχές και εμείς βιαζόμασταν. Απλά στην εποχή μας είχαμε άλλα θέματα. Βιαζόμασταν σκουλαρίκι, ας πούμε, στη μύτη. Ρε, παιδί μου, ακόμη και το μαλλί να βάψουμε εμείς οι κοπέλες. Ποτέ έβαψε μαλλιά. Εγώ ξεκίνησα νωρίς. Εγώ στο γυμνάσιο είχα βάλει τέσσερα extension ξανά έτσι. Αυτά δεν τα πλάκα κάνεις. Μόνο κάτι πράσινα κυκλοφορούσαν τότε. Ναι, σου λέω κάθε εποχή έχει τα δικά της. Δεν μπορείς να καταλάβεις τα παιδιά της κάθε εποχής. Εμείς βιαζόμασταν για άλλα πράγματα τότε. Ναι, και εμάς τα τατουάζ ήταν πολύ στο μυαλό μας. Ναι. Εκ των υστέρων καταλαβαίνεις, ρε παιδί μου, πόσο βιαζόσουν να μεγαλώσεις. Δηλαδή αυτό με τα μαλλιά. Εγώ αν γινόταν, αν μπορούσα να πω σε ένα κορίτσι τώρα, μη βιάζεσαι. Μια ζωή θα βάφεις και θα ξεβάφεις μαλλί και ρίζα και άσπρες τρίχες που βγαίνουν στο κεφάλι, θα σου γίνει αγκαρία. Οπότε μη βιάζεσαι ακόμη. Αυτό με τα νύχια. Συγγνώμη τώρα, που κόλλησα, αυτή είναι η Ανούλα, η Πρέλεβιτς. Η Άννα η Πρέλεβιτς είναι, ναι. Πόσο όμορφη κοπέλα. Εντάξει, τώρα μιλάμε για γονίδια στην κοπέλα, έτσι. Και η αδερφή της. Μιλάμε για γονίδια. Δεν θυμάμαι το όνομα. Νομίζω είναι με μπασκετμπολίστα του Ολυμπιακού, νομίζω. Ναι. Γενικώς η Άννα περιφέρεται σε αυτούς, ναι, σε αυτούς τους κύκλους. Ωραία κοπέλα. Πολύ ωραία κοπέλα, ναι. Να σε πάω και στις γιορτές. Να με πας και στις γιορτές, 22... γιατί δεν έχουμε πει τίποτα για ποδόσφαιρο, τίποτα για βόλεϊ, τίποτα για αθλητικά. Κάποια στιγμή θα τα ακούσετε. Ναι, εντάξει, έτσι, μετά χρόνο. Τις 11. Ναι. 21 τα Απρίλη χτες. Ναι. Γιορτάζει ο Γενάρης. Σήμερα δεν γιορτάζει ο Φλεβάρης. Ο Ιανουάριος. Ο Ιανουάριος, ναι. Ναι. Και ο Ιαννός. Σήμερα δεν χάσατε δηλαδή κανέναν Ιανουάριο να του στείλετε. Φιλαράκι, sorry. Σε ξέχασα χθες. Όχι, όχι, είναι αυτό το είστε πολύ και όλο και κάποιον θα ξεχάσω. Τι καλό ομαδικό tag στο Γενάρη. Ομαδικό tag. Φαντάζεσαι. Και έχουμε λέει τόσους Γενάριδες. Πω. Δεν γιορτάζει ο Φλεβάρης σήμερα. Γιορτάζει ο Νέαρχος, ο Νιάρχος, ο Ναθαναήλ, ο Ναθάνης. Ναι. Ναθαναήλος. Ναθαναήλης. Ναθαναηλία. Ναι. Ναι. Και σήμερα είναι και η Παγκόσμια Μέρα της Γης. Μάλιστα. Πολύ ωραίο όνομα το Ναθαναήλ. Πάρα πολύ ωραίο όνομα. Σου κάνει... αρχοντικό. Σωτήρη. Πώς τον λέγανε αυτόν που έπαιζε με την Άνιτα την Ναθαναήλ, τον Κομπνινό. Κομπνινός, Αλέξης. Και το soundtrack. Λάκης. Και το, ναι, και το soundtrack. Για το καλοκαίρι λες τώρα. Το καλοκαίρι. Εκείνο το καλοκαίρι. Άλλη ναι. Γυναικάραθε. Επίσης πολύ ωραία γυναίκα. Γυναικάρα. Λοιπόν, να κλείσουμε όλα τα... Όταν ακούς λοιπόν έναν Ναθαναήλ, δεν τον κάνεις λίγο σαν τον Λάκη Κομνηνό? Ότι θα φοράει ένα φουλάρι στο λαιμό. Άντρας παλαιάς κοπής, έτσι. Ναι, θα έχει λίγο το μαλλί με μια ντάβια φυσική, δεν λέω κομμωτηρίου. Λίγο προς τα πίσω, με μια αφέλεια. Και δεν θα έχει μπατζάκι γυρισμένο. Θα το έχει σίγουρα, ναυτικό στυλ. Όχι, ρε, εσύ, καμπάνα φορούσαν τότε. Και καμπάνα, εντάξει. Το λέω σήμερα, αν έκανε εικόνα, δεν θα τον είχε με το φουλάρι. Σίγουρα, σίγουρα. Αλλά και μπατζάκι γυρισμένο. Μάλλον είναι τώρα και στη μόδα που αγόρια, τα γυρνάνε. Τα φοράτε αυτά τα μπατζάκια γυρισμένα. Μας γυρνάνε τα μυαλά. Το μπατζάκι γυρισμένο, άντε κουτσά στραβά, το ανέχομαι πλέον να το βλέπω. Δεν μπορώ αυτό το μπατζάκι το γυρισμένο στη γάμπα. Αυτό λέμε. Α, αυτό. Εντάξει. Το κάτω το ανέχομαι. Τη γάμπα δεν μπορώ. Αυτό. Εκεί στη γάμπα. Μόνο αν είστε γυρισμένοι. Καλεγεράσαμε κάτι. Και αντεγώ, εντάξει, 30 μισό. Εσύ 25, 21 χρονών κορίτσι. 21, μου προσθέτεις χρόνια. Σε κάθε εκπομπή μου βάζεις χρόνια. Από τα 19 πήγαμε. Ωραία, στα 20, τότε 21. Να μας πεις μετά για τους συμμαθητές σου της ΚΑΠΑ 15 που χθες δεν τα κατάφερα στα πέναλτι τα γόρια. Στα πέναλτι. Δεν πειράζει, όμως αυτά είναι μαθήματα και εμπειρίες. Ναι. Ο Παναθηναϊκός το σήκωσε τελικό στην Λαμία ΚΑΠΑ 15. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ βεβαίως. Από τα πολύ ωραία παιχνίδια. Που κρίθηκαν βεβαίως στη διαδικασία των πέναλτι. Δεν μπορείς να πεις κάτι, μιλάμε για 15χρονα, η μπίλια έκατσε στον Παναθηναϊκό. Τελείως. Το τελευταίο πέναλτι του ΠΑΟΚ βεβαίως δεν μπήκε μέσα.
το σήκωσε ο Παναθηναϊκός. Είναι από τα. Κοίταξε, σε αυτές τις ηλικίες δεν έχει σημασία ο τίτλος, το τρόπαιο. Είναι η συμμετοχή στον τελικό. Είναι η συμμετοχή, η διαδικασία, ο χαρακτήρας που χτίζεται μέσα από αυτά τα παιχνίδια, οι εμπειρίες που παίρνουν τα παιδιά μέσα από αυτά τα παιχνίδια. Οπότε λίγη σημασία έχει ποιος τελικά το σήκωσε. Μπράβο στα μωρά μας. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο στα πιτσιρίκια και βεβαίως του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Βεβαίως. Από την άλλη όμως, το σήκωσε ο ΠΑΟΚ. Ναι. Στη Ρόδο. Τι τρέλα έχουν Πέμπτος αυτά τα παιδιά. Πέμπτος τίτλος σε 4 χρόνια. Τι τρέλα έχουν αυτά τα παιδιά. Τρέλα. Τι τρέλα έχουν αυτά τα παιδιά. Πώς το έγραψες, καταρχάς, δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Ξεκάθαρα. Όχι, δεν είναι. Χθες βλέποντας ότι βουτάνε στην πισίνα με το τρόπο θα μου πεις πανηγύρισαν τα παιδιά. Αλλά όχι, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι καλά αυτά τα παιδιά. Όχι. Περιμένουμε και Παναγιώτη Πελεκούδα το επόμενο Σαββατοκύριακο. Δεσμεύτηκε χθες τον αέρα. Μίλησε και μετά το, όταν πήγαν στο ξενοδοχείο και ηρέμησαν, μίλησα μαζί του και του λέω: Έχεις δεσμευτεί, θα έρθει στο στούντιο. Γιατί ήταν αραχτός και είχε φωτογραφία με το κύπελο. Λέω: Έτσι όπως είσαι με το κύπελο, θα έρθει στο στούντιο. Δεσμεύτηκε να δούμε αν το κύπελο θα μπορέσει και αυτό να βρεθεί εδώ στο στούντιο του Λίμπερο 107,4. Το κύπελο το οποίο χθες έκανε και βουτιά στην πισίνα. Δεν ξέρω τι είδες φωτογραφίες. Πώς δεν τις είδα. Το πήρανε μέσα στην πισίνα κανονικά. Μπουγέλα είχαμε. Καταρχάς για το αγωνιστικό να πούμε ότι ήταν εύκολο το έργο του ΠΑΟΚ, τουλάχιστον έτσι όπως εξελίχθηκε βάσει αποτελέσματος. 3-0 στα σετ των Ηρακλή. Ένας Ηρακλής που όσο και είχε μόνο αρμενάκι, που βρέθηκε πάλεψε στον τελικό του κυπέλου βάσει του παιχνιδιού με τον Παναθηναϊκό της πρόκρισης στον ημιτελικό, ήταν ένας πραγματικός άθλος, υπερπροσπάθεια από τον Ηρακλή και βεβαίως ανταμοιβή με παρουσία στον τελικό. Από εκεί και πέρα, όταν χάνεις τον Αρμενάκη, τα λέγαμε και χθες με τον Γιώργο, παίκτης βαρόμετρο για τον βολεϊκό Ηρακλή. Τι να κάνει. Εξαιρετικά άτυχος. Όταν σου λένε ότι πρέπει να σταματήσεις για ένα διάστημα λόγω χεριού, παίζεις τον ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό με αγκώνα τούμπανο. Και στο πρώτο σετ και το πόδι. Τι δηλαδή, να κάνει είχε άλλο, πρόβλημα. Μπαταρισμένος θα ήταν. Είχε πρόβλημα. Δεν του βγήκε πρόβλημα στο σημείο το οποίο είχε ενοχλήσεις και τραυματισμό όλο το προηγούμενο διάστημα. Και έχει ξαφνικά τραύμα στη γάμπα. Νομίζω, ναι. Τράβημα στη Εντάξει, γάμπα. Εντάξει, άτυχος. Το προσπάθησε ο άνθρωπος, έτρεχε εκεί λίγο, πονούσε, δεν γινότανε με τίποτα. Και κάπως έτσι στο χαλαρό. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε βεβαίως τον τελικό του κυπέλου. Λακωνικότατη ανακοίνωση από τον ΕΟΠΕ. 15 λέξεις, τις μέτρησα. 15 λέξεις και η ανακοίνωση βγήκε 11 και 23 το βράδυ. Ναι. Η ΕΟΠΕ, η Ομοσπονδία δηλαδή, έστειλε στον ΠΑΟΚ συγχαρητήριο μήνυμα. Θα τη διαβάσω. Νομίζω ότι θα φάμε όλη την εκπομπή να τη διαβάσω. Αχ, έλα, σε παρακαλώ. Για πες, για πες. Θα προσπαθήσω να την πω γρήγορα. Ναι, 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 μην φάμε όλη την εκπομπή. Το δουσού της ΕΟΠΕ. Ναι. 4. Συγχαίρει την ανδρική ομάδα. Άλλες 4. Του ΠΑΟΚ για την κατάκτηση του κυπέλου. Τελεία. Αυτό. Δεν είχε πολύ όρεξη ο συντάκτης. Έλα, το έχω πάθει κι εγώ. Έχω ξεπετάξει. Ξέρεις πόσα κείμενα. Να το πω. Ξέρεις πόσα κείμενα έχω ξεπετάξει έτσι, γιατί δεν έχω όρεξη. Και να σου πω και κάτι. 11 και 23. Μου ασχολούσε ο άνθρωπος 12 η ώρα το βράδυ. Δευτέρα του Πάσχα τι ώρα δούλευε. Μπορεί να ήταν στο γκρουπάκι που δούλευε το Πάσχα και είχε μάλιστα, άδεια μετά. Γιατί εκείνη ήταν τεράστια. Αντίθετα με τις 15 λέξεις ΕΟΠΕ, 993 είναι το non-paper του, η ανακοίνωση του Ολυμπιακού. Ναι. Τα βάζουν με την ΕΡΤ, τα βάζουν με τον ΠΑΟΚ. Με την ΕΡΤ την οποία διώξαν οι ίδιοι από τον πάγκο του. Συνέχισε. Τα βάζουν με τη Ρόδο. Με τη Ρόδο. Με τη Ρόδο. Ήταν υπόθεση τα ελαφάκια, να με ξέρω. Με την ΕΟΠΕ, με το νερό της πισίνας. Εντάξει, ο Ολυμπιακός ο οποίος αποκλείστηκε να δεις, επειδή εσύ δεν τα ξέρεις. Υπήρχε και ένα ρολό χαρτί κάπου εκεί πέρα. Εγώ το είδα, είμαι σίγουρη. Μάλιστα. Καμιά εισβολή είχαμε. Όχι, αλλά σήμερα το ένθετο του κόκκινου πρωταθλητή ο Γαύρου, ναι. Έχει θέμα για το βόλεϊ. Αποκλειστικό. Ναι, το πρωτοσέλιδο του Γαύρου. Καταγγελίες. Είναι. Αποκαλύψεις. Αφού έτσι το θέλετε, λέει. Αφού έτσι το θέλετε. Ναι. Πω, μεγάλο το κόμπλεξ, παιδιά. Και όπως και να το κάνουμε, ο ΠΑΟΚ έχει δημιουργήσει τέτοιο στον Ολυμπιακό τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, όποτε συναντιούνται σε τελικούς και σε διοργανώσεις. Τα λέγαμε και χθες, ό,τι ομάδα και να κάνουν, όσους κοινοτικούς και να έχουν, όσο budget και να ρίξει αυτή η ομάδα, πάντα εκεί θα βρεθεί ο ΠΑΟΚ. Ο Κιλκισιώτης Στάρ, λες, θα καταφέρουμε να τον βρούμε, να μας δώσει το ρεπορτάζ πριν ξεκινήσουν από εκεί. Ο Κιλκισιώτης Στάρ, ο οποίος μου έστειλε χθες 11 η ώρα, 11 και
φωτογραφίες και βίντεο και μου λέγε, ναι, ναι, ξέρω, θα με βρήσεις τώρα, αλλά αν μπορείς, βάλε και αυτό το θέμα. Του λέγα, κυπελούχος είσαι. Όταν κυπελούχος είσαι, ό,τι θέλεις. Όταν είσαι ρεπόρτερ, ναι, και ακολουθείς ένα συγκεκριμένο τμήμα της ομάδας, και εσύ θα χάριες με το βόλεϊ, εννοείται. Ναι, ωραία. Προφανώς. Αλλά για το Γιάννη, ας πούμε, το Ραφαήλ, τον Νίκο για τον μπάσκετ. Κοίταξε, θα σου δεν πω. Είναι ένα τσικ παραπάνω. Χαίρεσαι. Χαίρεσαι. Εννοείται ότι όταν υποστηρίζει μια ομάδα, χαίρεσαι για όλα, ναι, τα τμήματα. Απλά χαίρεσαι διπλά για τα παιδιά που καλύπτουν τα συγκεκριμένα τμήματα. Για παράδειγμα, τώρα ο Γιάννης εννοείται ότι είναι βολεϊκός, έχει πάρει επόμου όλο το τμήμα. Και ο Ραφαήλ επίσης. Ο Νίκος που είναι μπασκετικός, χαίρεσε παραπάνω για τα, ναι, για τα παιδιά. Και γι' αυτό είδαμε και όλα σε αυτή την ωραία φωτογραφία χθες με το κύπελο. Δεν λέει να ηρεμήσει όμως, πάλι στα κάγκελα είναι ο Γιάννης. Λοιπόν, θα δούμε αν έχει να ξυπνήσει. Σου πω κάτι. Θα τον πάρουμε έτσι στο διάλειμμα. Θα τον πάρουμε στο διάλειμμα, γιατί χθες βγήκε με τους κυπελούχους, ήταν στο δείπνο, ήταν και στα μπουζούκια στο μπαρ εκεί που βγήκανε. Έκανε λίγο από πενθήμερη η φάση. Είναι και Ρόδο, συνδυάζεται. Η αλήθεια είναι αυτή. Να μας δώσει πλούσιο ρεπορτάζ, παρασκήνιο, ποιος τραγούδησε, ποιος πήρε το μικρόφωνο. Είχαμε και τέτοια. Ποιος ήπιε λίγο παραπάνω. Ξέρεις, γι' αυτά εγώ. Επειδή είναι αθλητές. Αυτό το παρασκήνιο εγώ επειδή θέλω. Επειδή είναι αθλητές, εγώ είδα τι πίνανε πάνω στη φωτογραφία. Σου ρωτεί. Πες τα. Και το άλλο που το πίνουν σε σφινάκι τα παιδάκια στο γυμνάσιο. Το γαλάζιο. Οι κυπελούχοι οι οποίοι επιστρέφουν σήμερα το απόγευμα, 6 παρά αν δεν κάνω λάθος, φτάνουν στην Θεσσαλονίκη. Πιστεύω ότι θα υπάρχει κόσμο στο αεροδρόμιο. 5 παρά 20. Θα μας τα πει καλύτερα και ο Γιάννης. Αν έχει ξυπνήσει, θα κάνουμε απόπειρα. Θα κάνουμε μια απόπειρα τώρα. Εγώ του είπα ότι αύριο σε θέλω στην εκπομπή. Κοίταξε να δεις. Πρέπει να τον ξυπνήσουμε κιόλας. Έχει πτήσει. Μου λέει πάρε με να με ξυπνήσεις κιόλας. Ωραία. Έχει και πτήσει, όχι τίποτα άλλο. Μην μείνει στη Ρόδο. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε σε πολύ λίγο. Δεν το χορταίνω. Ναι, αλλά πρέπει να διακόψουμε γιατί δεν έχουμε πει τίποτα και η ώρα είναι 11 και 4. Πώς φαίνεται. Τέλειο. Πώς φαίνεται. Μόνο τον καφέ μας έχουμε πει. Έχουμε σχολιάσει τα 16χρονα, τα 15χρονα, τα 80s, τα 90s. Έχουμε σχολιάσουμε πολλά ακόμα όμως. Λοιπόν, πριν πάμε στα υπόλοιπα, να κλείσουμε το θέμα με τους κυπελούχους. Το Γιάννη φυσικά δεν τον βρήκαμε ποτέ, πέρασε ένα δύσκολο βράδυ, ευχαριστωμένα. Σίγουρα δύσκολο. Ωραία πέρασε, αλλά... Υπάρχει πολύ υλικό μέσα στο ΠΑΟΚ 24. Και εγώ αυτό ελπίζω, γιατί έχουμε και μάτς το απόγευμα, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, πολύ ωραία περάσανε τα παιδιά μας χθες. Βγήκανε στη Ρόδο, τα σπάσανε, το διασκέδασαν εκεί. Και μέσα στο γήπεδο, μπουγελώσανε ρίτσι. Χάλια το κάνανε. Άμα δεις φωτογραφίες σακάκι, Λούτσα. Που κάμισε όλα είναι χάλια. Και μετά βεβαίως βγήκανε το βράδυ. Ενδεικτικά έτσι να μεταφέρω κλίμα. Σωτήρη, αν μπορούμε λίγο να χαμηλώσουμε, λίγο. Είναι βίντεο τα οποία έστειλε ο Γιάννης χθες το βράδυ. Φαντάζομαι και αυτό συμμετείχε. Ο Γκιόν, ο οποίος δεν έχει κάτσει κάτω. Όχι. Ο Πελεκούδας εννοείται ότι ηγείται της διασκέδασης. Λοιπόν. Είναι πατρινός. Αυτό είναι σωστό. Λοιπόν, πρωτάθλημα και κύπελο στον πύργο το Λευκό και το άλλο. Αυτά είναι. Το έχει και το τσιφτετέλειο Πελεκούδας, ρε παιδιά. Όλα, είναι φοβερό. Όλα, μα είναι πατρινό σου λέω. Το παιδί δεν είναι καλά. Το οποίο κύπελο μπήκε καπέλο στο κεφάλι του Πελεκούδα. Μπαίνετε και στο ΠΑΟΚ 24 και τα βλέπετε τα βιντεάκια, τα έχει στείλει ο Γιάννης. Έχει και φωτογραφίες, έχει και βίντεο. Υπάρχει φωτογραφικό υλικό βεβαίως, υπάρχουν και βίντεο. Όλα όσα έγιναν χθες το βράδυ στην Ρόδο, τι έκαναν οι κυπελούχοι μας εκεί. Ο Γιάννης μπήκε και στα ποδητήρια, όπως και στον ημιτελικό, κανονικά. Ναι, έφαγε λίγο πρόλογο για 3 λεπτά. Καλά, δεν το σταματάει τον πόντιο τίποτα. Τίποτα και μετά μπήκε κανονικά στα αποδυτήρια. Εκεί όπου έβγαλαν selfies, μετά βούτυξαν στην πισίνα και μετά βεβαίως βγήκαν το βράδυ έξω. Τους περιμένουμε σήμερα τους κυπελούχους το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Αυτό βεβαίως ήταν το πρώτο βήμα. Ακολουθούν και άλλα, έτσι. Ναι.
τρώγοντας έρχεται και η όρεξη που είπε ο Ρίτσι. Έτσι, μίλησαν ωραία, τα είπαν και τα αγόρια και ο Κουμεντάκης έκανε ωραίες δηλώσεις. Πρέπει να πούμε ότι το κύπελο ήταν αφιερωμένο στον Νάσο, στον αδικοχαμένο παδό του ΠΑΟΚ. Μιλάμε για ένα παιδί 24 ετών, ο οποίος έχασε τη ζωή του πέρσι, νομίζω συμπληρώνεται ένας χρόνος από την απώλεια του Νάσου. Έχασε τη ζωή του πέρσι εκεί στην Αγίου Δημητρίου στα Πανεπιστήμια, απέναντι στην προσπάθειά του να περάσει, να διασχίσει το δρόμο, παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Ήταν μια διένεξη οπαδών κουκουλοφόρων, τέλος πάντων, μετά από μάτς του ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Και λίγο αργότερα κατέληξε στο νοσοκομείο Κύπριος οπαδός του ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε βρεθεί στη Θεσσαλονίκη για να δει την αγαπημένη του ομάδα. Και ο ΠΑΟΚ του χρωστούσε, οι παίκτες, ο σύλλογος του χρωστούσε κάτι του Νάσου. Και βεβαίως υπήρχε ένα μεγάλο πανό «Νάσο ζεις για πάντα ΠΑΟΚτσής». Ακούστηκαν συνθήματα για τον Νάσο. Ακούσαμε και τον Τακουρίδη και τον Παντακίδη. Γενικώς όλους τους παίκτες του ΠΑΟΚ να του αφιερώνουν το συγκεκριμένο κύπελο. Πήραν το πανό κάτω στο γήπεδο λίγο πριν την απονομή. Ναι, γιατί... Και με αυτό είχαν πρόβλημα. Ξύνησε και το συγκεκριμένο γεγονός. Δηλαδή ήθελαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ και οι κυπελούχοι να τιμήσουν τη μνήμη ενός παιδιού 24 ετών, έτσι. Ναι. Που έχασε τη ζωή του ένα χρόνο πριν. Και κάποιοι είχαν πρόβλημα. Ξύνησαν με το συγκεκριμένο γεγονός και με το πανό το οποίο έκανε την εμφάνισή του. Είναι από αυτά τα οποία δεν καταλαβαίνουμε στο άθλημα. Και για να μην νομίζει ο κόσμος ότι το λέμε μόνο επειδή πρόκειται για κάτι του ΠΑΟΚ, μην ξεχνάμε και την αντίδραση της Super League όταν η ομάδα του Αλέξη Κούγια, με αφορμή τους Σύρους πρόσφυγες, ανέγραφε στη φανέλα της ένα μήνυμα για το προσφυγικό. Και τότε υπήρχαν αντιδράσεις. Αυτά τα πράγματα είναι πολύ κουλά. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο γίνονται. Τέλος πάντων, το αφιερώσανε οι παίκτες. Ήταν μαγικές στιγμές. Ο Παντακίδης για άλλη μια φορά πήγε να βουρκώσει. Είναι ευσυγκίνητο το πουλάκι μου. Και μόνο που βρέθηκε εκεί, ενώ έχει πρόβλημα τραυματισμού, γιατί το ήθελε να είναι δίπλα στην ομάδα, να στηρίξει. Είναι προσωπικότητα, είναι αρχηγός. Αυτός και ο Τερζής είναι όχι μπαμπάδες, τέλος πάντων. Η φυσική αρχηγή. Και ήταν οι δύο βεβαίως που το σήκωσαν μαζί, Τερζής και Παντακίδης. Αλλά μου άρεσαν και οι δηλώσεις του Κουμεντάκη, μου άρεσαν. Στους συμπαίκτες μου που με ανέχονται και θα συνεχίσουν να με ανέχονται. Ραφαήλ, τι προβληματικό είσαι στα αποδυτήρια, λέω εγώ τώρα. Είπε ο κολλητός ο Τακουρίδης, με πήρε από το χέρι και μέσα σε λίγες ώρες, λέει, ούτε καν μέρες, ένιωσα οικογένεια. Τώρα που είπες Τακουρίδη, δεν είναι σωστό, ρε παιδί μου, όταν μία ομάδα, γιατί είναι ομαδικό το άθλημα, παίρνει το κύπελο να ξεχωρίζεις πρόσωπα. Αλλά τι να πει κανείς για τον Τακουρίδη, τι να πει κανείς για αυτό το παλικάρι. Τακουρίδαρος. Από τον ημιτελικό μέχρι χθες. Οι αντιδράσεις του, η συμβολή του στο Final Four, όλα. Γερός να είναι, καλά να είναι και τα υπόλοιπα έρχονται. Να δώσουμε κάτι της τελευταίας στιγμής για τον ΜΑΚ, πάμε έτσι από το βόλεϊ στο ποδόσφαιρο, γιατί το παιδί είχε ίωση, το παλικάρι μας είχε ίωση, ταλαιπωρείται από μία ίωση, ναι μεν είναι κανονικά στην αποστολή και βρίσκεται μαζί με την ομάδα, αλλά είναι αμφίβολο αν θα αγωνιστεί ή όχι. Θα δώσουμε και ενδεκάδα ΠΑΟΚ, τουλάχιστον αυτή που δοκίμασε ο Ράσβαν Λουτσέσκου στις προπονήσεις των προηγούμενων ημερών. Και ο ΜΑΚ ήταν μέσα μαζί με τον Κάμπος, έτσι, στα άκρα της μεσοεπιθετικής γραμμής. Αλλά φαίνεται ότι ο ΜΑΚ τελευταία στιγμή ενδεχομένως να παραμείνει στον πάγκο. Έχει παιδάκια, τον κόλλησαν λογικά. Θα κριθεί από το πώς θα είναι εκείνη την ώρα του παιχνιδιού στις 7, θυμίζουμε, σήμερα στο γήπεδο της Τούμπας. Θα τα πούμε αργότερα για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟ και για το παιχνίδι με την Ξάνθη. Πάμε λίγο στον Παναθηναϊκό. Έχεις αντιληφθεί τι ωραία πράγματα συμβαίνουν στον Παναθηναϊκό? Έχει αντιληφθεί κανείς γενικότερα τι γίνεται και μπορεί να βγάλει άκρη, γιατί δεν βγαίνει και εύκολα. Εκεί που κάθεσε, βγαίνει χθες το απόγευμα ότι είναι θετικός ο Αλαφούζος, ναι, στο να πουλήσει. Έτσι. Έτσι, στον κύριο Πιενμπονξάτ. Ναι, Γίτσες. Γίτσες. Ρε εσύ, πώς θα το λέμε τώρα? Δηλαδή έρχεται αύριο μεθαύριο η στιγμή που λες Πιενμπονξάν, πουλά. Εγώ περιμένω τον Κόλκα. Μετά τον Λουντούλουρου, ναι, που δεν μπόρεσε ποτέ. Αυτό νομίζω ότι θα τον ανεβάσει level. Στη λεωφόρο ο Πιενμπονξάν. Πιεν. Μπονγκ. Μπονγκ, ναι. Σαντ. Τελειώσαμε. Και λέει λοιπόν, βγαίνει μια διαρροή από τον Αλαφούζο
ότι πουλήσαμε, ότι θα πουλήσουμε μάλλον, ότι αποδεχτήκαμε, ότι αποδεχτήκαμε την πρόταση του κύριου αυτού του Ταϊλανδού. Να σου πω κάτι, να το λέμε με το μικρό του Πάιρο. Πάιρο. Είναι πιο εύκολο, του Πάιρο. Έτσι, ότι αποδέχεται την πρότασή του για την αγορά της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Η πρόταση η οποία έχει κατατεθεί τελευταία, νομίζω τέλη Μαρτίου, γίνεται αποδεκτή από την πλευρά του Παναθηναϊκού και από τον Γιάννη Αλαφούζο. Και βγαίνει και ανακοίνωση κιόλας από τον Παναθηναϊκό με υπογραφή Αλαφούζου και έρχεται λίγη ώρα μετά. Γενικώς τρέχανε χθες τα παιδιά με τον Παναθηναϊκό, αυτοί τουλάχιστον που καλύπτουν το ρεπορτάζ. 10:30 βγαίνει ανακοίνωση Πανέζια. Ναι. Από τους εκπροσώπους του Πιεμποσάντ. Το έχω ήδη. Του Πάιρο, ναι, ναι. Του Πάιρο, ότι στο μέλλον του Παναθηναϊκού δεν χωρούν επικοινωνιακά τρέκ. Θέλω να σου πω ότι μέσα στο ούτε κείμενο. Ούτε λίγο ούτε πολύ αδειάζει τον Αλαφούζο. Κανονικά, έτσι. Ότι μη λέτε ότι δεχτήκατε, γιατί εμείς επίσημη απάντηση δεν έχουμε. Θέλω να σου πω ότι μέσα στην ανακοίνωση. Ναι. Θέλω να τη διάβασες όλοι. 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 Θέλω να μου πει αυτός που τη μετέφρασε. Ναι, ναι. Που τη μετάφρασε, συγγνώμη. Πώς λέγεται στα ταϊλανδικά η λέξη «οι επαΐοντες»? Διάβασε το κομμάτι για να καταλάβει ο κόσμος. Να το βρω ακριβώς το «επαΐοντες» της τώρα. Της ανακοίνωσης. Είναι η ανακοίνωση του... Είναι ώρα να κατανοήσουν οι επαΐοντες ότι στο μέλλον του Παναθηναϊκού δεν χωρούν επικοινωνιακά παιχνίδια. Είναι τελευταία πρόταση της ανακοίνωσης. Έχει γκουγκλάρει κόσμος τη λέξη «επαΐοντες». Έχει κι άλλη. Έχει και το «πανκίνος» κάποια στιγμή. Να το. Πρόταση που ασφαλώς είναι παγκίνος γνωστή, ότι είναι τη πάση γνωστή. Ναι, ρε παιδί μου, αυτό το καταλαβαίνεις. Ναι, το καταλαβαίνεις. Δεν χρησιμοποιείται κάθε μέρα στα τέτοια, στα αθλητικά δρόμενα, αλλά το επαΐοντες. Δεν χωρούν επικοινωνιακά παιχνίδια. Και ξαναέρχεται ο Αλαφούζος μετά. Ναι. Γιατί ήταν πολύ ωραίο χθες το βράδυ στον Παναθηναϊκό. Και λέει ότι αποδέχομαι την προσφορά, αλλά δεν μπαίνω σε διάλογο. Τι θα κάνεις, πώς το λένε, βρε Γιάννη, μόνος σου θα το αποφασίσεις? Σου λέει, εγώ είχα μια πρόταση, την αποδέχτηκα. Δεν θα μου πείτε εσείς τι αποδέχτηκα. Γεια σου, Σωτήρη, έχουμε αλλαγή σκητάλης. Αλλαγή σκητάλης, βεβαίως. Φεύγει ο Σωτήρης Δασκαλάκης και έρχεται ο Γιάννης Ζάτσης στην κονσόλα του ήχου. Λοιπόν, η κατάσταση στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός είναι φτιαγμένη. Αντιπρόεδρος ΠΑΕ Εδεσαϊκός. Κύριε Μάτσιο, ισχυρίζεται η Καλαμαριά ότι είχε την καλή διάθεση με το πρόβλημα που προέκυψε και με την παρουσία ενός επόπτη να γίνει. Όμως ο Εδεσαϊκός ήθελε να τηρηθεί ο κανόνας με την παρουσία των δύο και την κλήρωση. Έτσι λοιπόν δεν έγινε το μάτσι. Ναι, ναι. Εμείς γιατί κοιτάξτε στην εταιρεία αρχή, ούτε και κοιτάξτε αυτή δεν ήθελε να ακούσει για να κάνει γίνει αυτό το παιχνίδι. Αλλά ύστερα μόλις όπως είπαμε με ότι αυτό εμείς δεν καν θέλαμε, αυτοί είπανε όχι, λέει θέλουμε να γίνει. Και εμείς μετά είπαμε όχι, λέμε δεν θα γίνει, θα κάνει γίνει αυτό πάλι. Νέος ιατής για να ορίσετε για να αυτό ξαναγίνει πάλι το παιχνίδι. Δεν έπρεπε να υποχωρήσετε και οι δύο δεδομένων ότι δεν σας επιτρέπουν και οι αγωνιστικές, υπάρχει το κύπελλο, όλα αυτά? Όχι, δεν πειράζει, μαζί μας πειράζει, ας γίνει οπότε θα κάνει ξεχωρίσει πάλι η αυτή η πάει. Έτσι λοιπόν ότι ο Δεσσαϊκός στην αρχή ήθελε, αλλά από την πρώτη άρση της Καλαμαριάς. Ναι, ναι, μπράβο, ύστερα ακούς μόλις είπαν κοιτάξτε αυτοί ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιχνίδι. Και εμείς ύστερα είπαμε εντάξει, δεν θέλουμε και εμείς. Και αυτοί ύστερα μετά εμείς αφού είπαμε ναι, αυτό θέλουμε, είπαμε δεν θέλουμε και εμείς το αλλάξαμε. Και λέμε εντάξει, λέμε, και εμείς θέλουμε. Και μετά είπαν αυτοί πάλι ότι ξέρετε, εμείς λέει θέλουμε να γίνει. Εμείς όμως μετά δεν δεχτήκαμε μετά από όλα αυτά και είπαμε να γίνει μετά το παιχνίδι. Οπότε το κάνει. Είναι, είμαι σίγουρη. Αυτό ακριβώς τίποτα άλλο. Ότι το έχουν πει αυτό στα ταϊλανδοαγγλικά μεταξύ τους. Σίγουρα. Ναι, ναι, εμείς το μετά δίνεις στον Παναθηναϊκό. Ναι, κοίταξε να δεις. Εγώ θέλω να τον δώσω, αλλά δεν θα πω ότι θέλω να τον δώσω. Μετά θα του είπαν από Ταϊλάνδη. Είπαν από Ταϊλάνδη, ωραία, αφού θες να το δώσεις, αλλά δεν θες να πεις ότι θα το δώσει. Θα πεις ότι θες να το δώσεις, εμείς θα πούμε αυτός δεν θέλει να το δώσει. Εσύ θα απαντήσεις ότι εγώ διάλογο δεν ανοίγω. Εμείς θα πούμε οκ, okay, και εμείς δεν απαντάμε σε αυτό το διάλογο, αλλά επειδή εσύ δεν θέλεις, αλλά μας έχεις πει ότι θέλεις, θα πούμε ότι τελικά δεν έχουμε επίσημη απάντηση. Δεν λέω τίποτα φανταστικό, αυτό έχει γίνει. Αυτό ακριβώς τίποτα άλλο. Αυτό έχει γίνει. Μόνο εδώ λοιπόν αποκαλύπτουμε το διάλογο Γιάννη Αλαφούζου. Η τελευταία απάντηση του Γιάννη Αλαφούζου. Ναι. Είναι, εγώ έχω αποδεχτεί την πρότασή του στη δεσμευτική προσφορά που μου έστειλαν στις 16 Απριλίου. Αυτήν αποδέχτηκα, είναι τόσο απλό. Τι άλλο να πω, σε αυτό που μου έστειλαν απάντησα. Αυτό ακριβώς τίποτα άλλο. Πάμε στο διάλειμμα, 11:30 φτάσαμε και ερχόμαστε με ΠΑΟ και ερχόμαστε και με ΑΕΚ. Η οποία ΑΕΚ κάνει φιέστα. Κάνει φιέστα. Ρε τι ζούμε. Λοιπόν, με Αντώνη Ρέμο θα μπούμε. Εντάξει. Με Αντώνη Ρέμο θα μπούμε. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε.
Ότι δεν χορεύετε. Ότι δεν έχετε σηκωθεί με διάθεση. Με το χάρτινα. Με το χάρτινα. Για να καούν τα χάρτινα. Ωραία μπήκατε. Τώρα ευχαριστούμε. Το αγαπάμε αυτό το τραγούδι και μπαίνουμε συχνά με αυτό το τραγούδι. Δεν ξέρω το τελευταίο διάστημα τι μας έχει πιάσει, λέω εγώ τώρα. Σύμπτωση. Λογικά. Σύμπτωση. Τίποτα άλλο. Και είναι το επόμενο τραγούδι σύμπτωση είναι. Μου έχεις και επόμενο. Και επόμενο σου έχω, όπως πάντα. Αυτά τα δυο πάνε σε ρίρε, φιλενάδα. Πες τα τζουρίς μέχρι να μπει το επόμενο. Billiard and Bowling Center τζουρίς. Απολαύστε παιχνίδι στα τζουρίς. Μπιλιάρδο με 7 αμερικάνικα, 6 γαλλικά τραπέζια και πινκ-πονκ. Πινκ-πονκ με πιεμπονκ σαντ. Έτσι μαζί. Τι άρο είπαμε. Πάιρο. Απάιρο, ούτε αυτό δηλαδή. Ούτε αυτό. Μπορούμε να το βγάλουμε κάπου σαν να λε πάνω Βαγγελοδημήτρης Γιώργος και να λε λάθο το Γιώργος. Ο Γιώργος ο οποίος γιορτάζει αύριο. Αύριο, ναι. Όλοι οι Γιώργηδες, όχι ένας. Ναι, ναι. Εννοώ το όνομα Γιώργος. Χρόνια πολλά στους Γιώργηδες. Από αυτό το βήμα. Κάτσε να δω. Αύριο έχουμε κανένα Γιώργο. Γιώργος Αγόρα, βεβαίως. Ναι. Να δω τι γλυκά. Γιώργο Ματζιούκη, να δω τι γλυκά θα έχουμε στο ραδιόφωνο αύριο. Τι άλλο γλυκά, έχουμε. Ο Γιώργος έρχεται μεσημέρι. Λογικά θα φέρει κανένα σουβλάκι, κανένα τέτοιο. Ό,τι και να φέρει κανείς. Ματζιούκη. Δεν τον συναντάω στο ραδιόφωνο. Έρχεται από εκεί που εγώ φεύγω. Γιώργος. Γιώργος. Αυτά. Ο Γιώργος. Με λένε πονηρός. Γιώργο. Είναι πονηρός και αυτά που λέει μη τα τρως. Ξεκάθαρα. Πόσα τραγούδια έχουν γραφτεί για τον Γιώργο τώρα, πλάκα-πλάκα. Και λίγα είναι. Και λίγα είναι. Μ' αρχίζω εγώ να γράφω τραγούδια κορίτσι μου για Γιώργο. Και αυτό τυχαία επιλογή. Και αυτό. Και αυτό τυχαία επιλογή, ωραία. Επειδή σ' αρέσει ο Αντωνάκης, τίποτα αυτό, άλλο. Ναι, ναι. Μα τα έχασες, φεγγάρια χάρτη να κρεμάω στον ουρανό. Τώρα σε ποιον ουρανό και τι θα έχει κάτω από αυτόν τον ουρανό, αν θα έχει ας πούμε 60.000, είναι καθαρά τυχαίο, συμπτωματικό. Δεν μιλάει. Δώσε Γιάννη, δώσε. Ναι. Μπορεί να έφυγες, μπορεί να έφυγες. Γιατί όλα τα συνδυάζει. Θέλω, θέλω να μείνεις λίγο στο ρεφρέν. Και αυτό ταιριάζει. Μπορεί να χτύπησες, δεν λέει. Να τρομοκρατήθηκες. Φεγγάρια χάρτη να κρεμάω στον ουρανό και εσύ τα έκαψες και κάπως έτσι με πολύ ωραίο Αντώνη Ρέμο να κλείσουμε τη μουσική παρένθεση της εκπομπής. Να πούμε μια καλημέρα στην Δώρα η οποία μπήκε φουριόζα στην παρέα μας. Μια καλημέρα στον Αλέξη, μια καλημέρα στον Μιχάλη, τον Γιάννη. Παιδιά, ορεξάτη ξυπνήσατε, αυτό έχω να πω και καλά κάνατε βεβαίως. Έχουμε αγώνα σήμερα. Έχουμε αγώνα σήμερα, ΠΑΟΚ Ξάνθη. Όλοι οι αγώνες βεβαίως της 28ης αγωνιστικής στις 7 η ώρα για το προϊόν, έτσι. Ναι. Για να... Και για την ισονομία. Βεβαίως. 7 η ώρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Ξάνθη. Καθόλου εύκολο το παιχνίδι. Μία Ξάνθη η οποία και είναι πεντάδα και βλέπει πεντάδα και Ευρώπη και το απέδειξε με τον πιο εμφατικό τρόπο την προηγούμενη αγωνιστική απέναντι στον ΠΑΣ Γιάννενα. Πολύ κακό πρώτο ημίχρονο από την Ξάνθη. Αδικείται από το σκορ, είναι λίγο πλασματικό, ναι. Το σκορ στο παιχνίδι που έγινε στα πηγάδια με τον ΠΑΣ Γιάννενα. Είχε ευκαιρίες ο ΠΑΣ για να ανοίξει το σκορ, αλλά δεν είχε το αποτέλεσμα. Και μέχρι να μιλήσει βεβαίως αυτή η παιχτάρα και αυτό το τέλειο γκολ από τον Γέντρισεκ. Κάπως έτσι έγινε το 3-0 την προηγούμενη αγωνιστική, χωρίς Ντελούκας και Λισγάρα η Ξάνθη στο γήπεδο της Τούμπας, αλλά και ο ΠΑΟΚ έχει προβλήματα, είναι εκτός ο βασικός και αναντικατάστατος Λεωνάρντο Μάτος, είναι εκτός ο βασικός και αναντικατάστατος επίσης Δημήτρης Πέλκας, λόγω καρτών, τελευταία στιγμή προκύπτει αυτό του ΜΑΚ, και ο ΜΑΚ ο οποίος ταλαιπωρείται από μία ίωση και είναι εξαιρετικά απίθανη, εξαιρετικά αμφίβολη η συμμετοχή του στο σημερινό παιχνίδι. Δοκιμάστηκε στις προπονήσεις των προηγούμενων ημερών. Εντάξει, μπορούμε να δούμε Μπίσες Βαρκάμπος. Υπάρχει και Λιμνιός. Ναι. Υπάρχουν λύσεις, η αλήθεια είναι. Βεβαίως όλα θα εξαρτηθούν από την κατάσταση του Σλοβάκου πριν την έναρξη του παιχνιδιού. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα δούμε. Στο κέντρο πες μου τι θα γίνει. Θα δούμε Βιερίνια στο δεξί άκρο της άμυνας. Το παιδί για όλες τις δουλειές. Του Μάτος. Αν τον δούμε και τέρμα, μην απορρίσετε. Ό,τι πρόβλημα υπάρχει, είναι το παιδί που έρχεται να λύσει όλα σου τα προβλήματα. Δεν μπορεί τέρμα, λόγω ύψους. Το είπε μόνος του. Ναι, άμα παρουσιαστεί ανάγκη όμως, δεν θα το κάνει και αυτό. Πιο πιθανό είναι να μπει ο Πρίγιοβιτς εκείνη την ώρα ή ο Μαλεζάς λόγω ύψους. Όλα θα τα κάνει αυτό το παιδί. Λοιπόν, όπως όλα δείχνουν. Να χτυπήσουμε ξύλο. Ναι, μην πάμε στο άλλο άκρο, έχεις δίκιο. Λοιπόν, όπως όλα δείχνουν, Πασχαλάκης κάτω από τα δοκάρια.
Βιερίνια στο δεξί και Αζεβέδο στο αριστερό άκρο της άμυνας. Κρέσπο Βαρέλα το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Ο Μαλεζάς, ο οποίος μπήκε στην αποστολή, αν και είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού, το οποίο τον κράτησε πίσω σε ρυθμό προπονήσεων, τελικά τα κατάφερε και μπήκε. Από εκεί και πέρα, στο χώρο της μεσαίας γραμμής, Μαουρίσιο σίγουρα είναι μία σταθερά. Τώρα Σάχοφ ή Κάνιας. Βλέπω περισσότερο Κάνιας, γιατί ο Ισπανός έχει βρει ρυθμό, είναι σε καλό φεγγάρι, έχει βρει τα πατήματά του, τέριαξε και κούμπωσε. Και δίνει και άλλα χαρακτηριστικά σε σχέση με το Σάχοφ. Νομίζω ότι σήμερα ταιριάζει πιο πολύ ο Κάνιας. Δοκιμάστηκαν και οι δύο στις προπονήσεις. Εμείς δίνουμε ένα μικρό προβάδισμα στον Κάνιας. Ο Ελ Καντουρί βεβαίως σε ρόλο δεκαριού απόντος του Δημήτρη Πέλκα, γιατί και αυτός είναι εκτός λόγω καρτών. Από εκεί και πέρα, στις πτέρυγες σίγουρα θα δούμε Κάμπος και Λιμνιό ή Μπίσεσβαρ. Αναλόγως και βεβαίως Πρίγιοβιτς. Πρίγιοβιτς στην κορυφή της επίθεσης. Να πούμε στα γρήγορα, πήγε και 53. Να πούμε τους υπόλοιπους αγώνες. Βεβαίως. 28η. Άλλα τρία παιχνίδια και βαράμε διάλυση. Πριν πεις τα παιχνίδια, να πούμε την καλημέρα μας και τα φιλιά μας σε ένα όνομα, μια ιστορία. Γιάννης Μπάκος, τέλος. Έτσι υπογράφει. Έτσι υπογράφει. Τέλος. Ωραία. Καλημέρα. Καλημέρα στο Γιάννη. Θα τον βρείτε Λεωφόρου Νίκης, πάντα εκεί, στην κλασική γωνία, στη σταθερή γωνία. Ένα όνομα, μια ιστορία, και πίσω από αυτή την ιστορία βρίσκεται αυτό το αγόρι που ονομάζεται Γιάννης Μπάκος. Λοιπόν, πάμε στα παιχνίδια όμως της 28ης αγωνιστικής. ΑΕΚ Λεβαδιακός. ΑΕΚ Λεβαδιακός. Η ΑΕΚ, η οποία ετοιμάζεται για φιέστα, έτσι. Υπάρχει τρομερή προπόληση εισιτηρίων. Περιμένουν να έχει 60.000 και έχουν βγάλει και ανακοίνωση, ούτε αναπτήρας να μην ανάψει. Φοβούνται προβοκάτσια, φοβούνται διάφορα ευτράπελα. Λοιπόν, Κέρκυρα. Α, τι θα πεις, σκορ? Όχι, δεν θα πω σκορ. Θα τα αποφύγουμε. Τελευταία Μπράβο. Αγωνιστική, ούτως ή άλλως. Τελευταία. Από τις τελευταίες αγωνιστικές βλέπουμε έτσι πολλά και όμορφα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό το ποδόσφαιρο θέλουμε. Αυτό το ποδόσφαιρο θέλουμε. Και ήταν το χθεσινό κατάσταση με το βόλεϊ. Και όχι τις ανακοινώσεις του Πάιρο. Σωστά, Μπράβο. Δεν είπα. Επιτέλους. Ναι. Και πες το... Θέλουμε τις ανθρώπινες του Αλέξη Κούδα. Πήγα να πω, πες το υπόλοιπο και λέω, πιέμψε το υπόλοιπο. Ναι, και όχι Κεμποξάτ. Αυτό. Κέρκυρα Τρίπολη. Η Τρίπολη, η οποία είναι έκτη με 36, κάτω από την Ξάνθη, με 3 βαθμούς. Διπλό. Η Κέρκυρα 21, πέφτει. Θεωρητικά. Η Κέρκυρα είναι η πρώτη υποψήφια για να ακολουθήσει τον Πλατανιά. Έτσι. Ναι. Η Λαμία είναι στους 26. Ναι, έχει μια διαφορά ασφαλείας. Έχει μια διαφορά. Αλλά επειδή τελευταίες αγωνιστικές πολλά γίνονται, ας κρατήσουμε μικρό καλάθι. Αν και εγώ νομίζω ότι θα ακολουθήσει η Κέρκυρα, έτσι. Ναι. Κάνουμε ωραία εκτός έδρας παιχνίδια. Ναι. Που και τα Χανιά, βάζουν όλα μαζί. Και Χανιά και Κέρκυρα. Όχι, παιδιά, αυτό πρέπει να μην προχωρήσει σαν σενάριο. Λοιπόν. Απόλλων Σμύρνης Ολυμπιακός στη Ριζούπολη. Με Αλμπάνι να μπαίνει στο στόχαστρο του Ολυμπιακού. Έτσι. Πληθαίνουν οι μνηστήρες για τον Αλμπάνι, τον επιθετικό του Απόλλωνα. Πάμε παρακάτω. Αυτό που δεν. Τέλος πάντων, στην άλλη εκπομπή θύμισέ μου να αναλύσουμε λίγο το φαινόμενο προπονητής και τι έχει γίνει αυτή τη στιγμή. Δεν προλαβαίνουμε τώρα. Με Απόλλων Σμύρνης και Λαμία θες να πεις τώρα. Όχι. Όχι. Το φαινόμενο προπονητής στον Ολυμπιακό γενικά. Θέλω να το συζητήσουμε. Ωραία, λίγο. Ωραία. Το επόμενο μάτσα, Ατρόμητος Πλατανιάς. Άσος, εντάξει. Εντάξει, ναι, 10 βαθμούς έχει. Δεν προλαβαίνει. Έχει χαιρέτησε. Ναι, τελείωσε. Πάω Ξάνθη, το είπαμε. Πανετολικός, Λαμία. Ωραίο παιχνίδι. Ωραίο παιχνίδι. Θα μας ακούει αυτός τώρα που βλέπει Premier League τέτοια και θα λέει τι λένε ρε τα κορίτσια εκεί πέρα. Το βράδυ έχει Γιουβέντους Νάπολη. Τι λένε ρε τα κορίτσια, τι πίνουν και δεν μας δίνουν. Πανετολικός, Λαμία και σου λέει άλλο ωραίο παιχνίδι. Παιδί μου, θα έχει το ξύλο του. Μάλιστα. Τι ακούμε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πανιόνιος Παναθηναϊκός. Αυτό κι αν είναι ωραίο παιχνίδι, ναι. Γιατί και ο Γρηγορίου από το παιχνίδι, από το μάτς κυπέλου με τον ΠΑΟΚ, έδειχνε ότι ρίχνει βάρος στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος τιμωρήθηκε και με απαγόρευση, όχι απαγόρευση, ναι. Με αποκλεισμό από την Ευρώπη. Την πρώτη χρονιά που θα βγει η Ευρώπη μέχρι το 2021, δεν θα βγει τελικά. Εδεσαϊκός κι αυτό. Θα βγαίνει, αλλά θα είναι σαν να μην βγαίνετε. Αυτό είναι Παΐσιος. Παΐσιος και αυτό, ναι. Συγγνώμη, τον μπέρδεψα. Εντάξει, τι διαφορά έχει. Λοιπόν, και η αγωνιστική κλείνει με Πας Γιάννενα. Λάρισα. Και αυτό εδώ, πολύ ωραίο παιχνίδι. Εδώ, εγώ νομίζω αυτό θα δω. Ή μάλλον όχι. Θα βλέπω στην οθόνη
του συνδρομητικού των ΠΑΟΚ και θα έχω ανοιχτό live. Για να βλέπεις πας για έναν Λάρισα. Το tab, την ετικέτα που έχουν τα site Λάρισα. Θες να παίξουμε ένα στοίχημα πόσες ανακοινώσεις θα βγούνε. Μην ξεχνάμε τι έχει πει κατά καιρούς ο Αλέξο Κούγιας για τον Χριστό Βασίλη και, τα Γιάννενα. Και εκεί στα Γιάννενα, ρε παιδί μου, τον αγαπάνε τον Αλέξη. Γι' αυτό σου λέω, τον εγώ αγαπάνε. Είμαι έτοιμη σήμερα για ανακοινώσεις. Νομίζω 1-0-5 βγαίνει για over 2,5. Over 2,5 δηλώσεις. Λοιπόν, 1-0-5 δίνει για ανακοίνωση στο δεκάλεπτο. Ωραία. Για την υποδοχή, για τη στάση των γηπεδούχων και τα λοιπά. Δεν θεωρείς ότι θα υπάρξει δήλωση pre-game? Κάτι όχι, στην άφηξη. Στο δεκάλεπτο. Ωραία, στο δεκάλεπτο. Σφύριξε στραβά τη σέντρα. Αυτή είστε. Μπορεί να ελληνικό, ελληνικό ποδόσφαιρο, καληνύχτα, λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, αυτή λοιπόν είναι η 28η αγωνιστική. Δεν έχουμε κάτι άλλο εμείς να προσθέσουμε. Αύριο θα πούμε πολλά περισσότερα εδώ, συντονισμένοι στην εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Βεβαίως, καθημερινά 12 με 2 όλη η επικαιρότητα του ΠΑΟΚ, όλη η ασπρόμαυρη επικαιρότητα. Λοιπόν. Ο Γιώργος Συρίγος έφτασε, εμείς θα δώσουμε σκυτάλι σε έναν απλό παρατηρητή που θα πάει μαζί σας μέχρι και τις 3. Υπάρχει και παιχνίδι του Άρη βεβαίως. Στις 5. Με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, να τα πούμε και αυτά. Ζωντανά και αυτό το παιχνίδι από τον Λίμπερο 107,4. Δεν έχουμε μπάσκετ, είναι σε διακοπές τα μπασκετικά μας παιδιά. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το άλλο Σαββατοκύριακο. Για το άλλο Σαββατοκύριακο, εδώ για να πιούμε το καφεδάκι μας στη γνωστή ώρα, στις 10 το πρωί. Μέχρι τότε να είστε καλά και να περνάτε καλά. Γεια σας. Καλή σας μέρα.